Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίζουμε στο 10ο μάθημα πορευθέντες του διαδικτυακού ιεραποστολικού μας σεμιναρίου πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη με τον Θεοφελόστατο Επίσκοπο Μπουκούμπας και Δυτικής Θεσσαλονίας, τον Πατέρα Χρυσόστομο. Αναμένουμε 2-3 λεπτά για να μπείτε οι περισσότεροι. Θυμίζουμε ότι δημοσιεύουμε το κάθε σεμινάριο σε διάφορα κάνουν στο Facebook, κυρίως στην ουσία και στο Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε είτε στην ουσία είτε στο Ορθοδοξία και να κάνετε share το live video στους δικούς σας φίλους. Όπως είπαμε και χθες, το επόμενο σεμινάριο είναι την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Είναι 27 και 28 Μαρτίου και ολοκληρώνεται αυτή η σειρά των 12 σεμιναρίων. Και όλα τα σεμινάρια, γιατί πολλοί μας ζητήσατε που μπορείτε να τα βρείτε, έχουμε φτιάξει μόλις μια καινούρια σελίδα στο YouTube για την Ψηφιακή Ακαδημία Ευγένειας Βούλγαρης. Το ψάχνετε στο Bulgaris Academy με αγγλικά ή ελληνικά. Και εκεί θα δείτε όλα τα βίντεο του Πατέρα Χρυσόστομου και επιλεγμένες συνάξεις του Γέροντα Εφραίμ, κυρίως τις μεταφράσεις για την ώρα, αλλά σιγά σιγά θα μπορείτε να δείτε και τις ελληνικές συνάξεις, οποίες ελληνικές μπορείτε να δείτε ούτως ή αλλιώς στο διαδικτυακό κανάλι της Πεμπτουσίας, στο Πεμπτουσία TV, το οποίο δείχνει και ζωντανά αυτή τη στιγμή το σεμινάριό μας και βεβαίως και όλες τις συνάξεις μας στο 24ωρο πρόγραμμα του καναλιού. Γέροντα, σε ένα λεπτό, αν θέλετε, είστε έτοιμος, μπορούμε να αρχίσουμε με την ευχή σας. Σας κάνουμε μια αποστολή συνδέσμου, μάλλον πρόσκλησης, να γίνετε panelists, που σημαίνει να συμμετέχετε στη συνάντηση με τρόπο που να μπορείτε να ανοίξετε την κάμερά σας και τον ήχο σας. Συγγνώμη που τα λέω και τα ξαναλέω. Υπάρχουν και καινούργοι κάθε φορά που εγγράφονται, γι' αυτό αναγκάζομαι να τα ξαναπώ. Αν θέλετε να μιλήσετε στο Γέροντα, πατήστε το raise hand και ανοίξτε την κάμερά σας. Ή αντίστοιχα πατήστε το raise hand και αν δεν είστε panelist, θα σας φέρουμε εμείς μέσα ως panelist ή θα σας δώσουμε το λόγο χωρίς κάμερα, αλλά αυτό δυσκολεύει λίγο το Γέροντα, να ξέρετε. Γέροντα, ευλογείτε. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι. Συχνές τώρα οι συναντήσεις και χθες και σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι για να ολοκληρωθούν οι συναντήσεις πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, πριν να μπούμε στο δύσκολο λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, να ξεκουραστούμε την εβδομάδα πριν από τον Βαΐον, για να συμμετάσχουμε στο έργο του μεγάλου Αποστόλου και Επισκόπου της Σωτηρίας ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας, που είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου. Χθες είχαμε το σημαντικό θέμα της σχέσεως του μοναχισμού με την Ιεραποστολή και ήθελα να πω ότι συνεχίζοντας το χθεσινό, να πούμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία μονών, μοναστηριών στην Ιεραποστολή. Διότι, όπως το είπαμε, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς μοναχισμό. Τα μοναστήρια στην Ιεραποστολή χρειάζονται, οι μοναχοί χρειάζονται στην Ιεραποστολή
διότι, όπως είπαμε, οι μοναχοί είναι παραδείγματα πνευματικής ζωής που τα έχουν δώσει όλα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και τα μοναστήρια είναι ανάγκη να υπάρχουν σαν διδασκαλία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Τα μοναστήρια είναι τα κάστρα, θα λέγαμε, όπου εκεί και τα πανεπιστήμια, θα λέγαμε, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Άνιος ο Ρωμανίδης, είναι το πανεπιστήμιο της πνευματικής ζωής. Έτσι. Και ή θα γεννείς οι νέοι χριστιανοί των Ιεραποστολών στα μοναστήρια, βεβαίως τις ενορίες τους. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Είναι οι ενορίες οι οποίες δημιουργούνται με βάση τον ναό, με ποιμένα τον ιερέα, με το λειτουργικό πρόγραμμα της ενορίας, με το θεματικό πρόγραμμα της ενορίας, προσαρμοσμένο σε κάθε τόπο και σε κάθε περιοχή. Θα το πούμε αυτό, θα πούμε στο τέλος, το τελευταίο μάθημά μας θα είναι η προσαρμογή της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Ιεραποστολής, στα διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Εκείνο όμως το οποίο θα μεταφέρει την Ορθόδοξη πίστη, την Ορθόδοξη ζωή, βασικά την πνευματική ζωή, είναι το μοναστήρι. Είναι οι μοναχοί, οι οποίοι δεν θα βγαίνουν έξω να διδάσκουν και να κηρύττουν. Και μόνο αυτό το οποίο θα κάνουν, το ότι θα ζουν την 24ωρη πνευματική ζωή με τη λειτουργική ζωή, με τα διακονήματα, είναι ένα διδασκαλείο για τους ηθαγενείς και για τους ιερείς πρώτα-πρώτα, διότι πού τελούνται οι ακολουθίες τέλεια, πού λέγονται, ας το πούμε, όλα όσα προβλέπει η Εκκλησία μας μέσα στην λατρεία, στα μοναστήρια. Και αφού το πρώτο που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας είναι η λατρεία. Είναι τα βιώματα τα οποία προσφέρει η Ορθόδοξη λατρεία είναι μοναδικά. Και η λατρεία αυτή υπάρχει και μέσα και διακονείται σε τέλειο βαθμό, όπως προβλέπει το τυπικό της Εκκλησίας μας και τα μοναχικά τυπικά, το βασικά το μεγάλο τυπικό του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι το τυπικό που έχουμε στην Εκκλησία μας. Είναι το πώς τελούνται οι ακολουθίες, ο εσπερινός, ο όρθεος, το απόδειπνο, όλα αυτά. Αυτά όλα δημιουργήθηκαν στο μοναστήρι, το μεγαλύτερο μοναστήρι του χριστιανισμού, της Εκκλησίας μας, το μεγάλο μοναστήρι μας του Αγίου Σάβα. Και μετά αναμορφώθηκε αυτό το τυπικό από τη Μονή του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Στα μοναστήρια λοιπόν φυλάσσεται η τάξη και τα μοναστήρια μας είναι τα διδασκαλία, είναι τα πανεπιστήμια της λατρείας, της πνευματικής ζωής, της πίστεως, της αιμονής στην πίστη, στην ακρίβεια της πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν τα μοναστήρια είναι απαραίτητα να δημιουργούνται στις Ιεραποστολές για να έχουν πρότυπο και παράδειγμα οι νέοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πίστεως, ζωής και λατρείας. Επίσης, τα μοναστήρια χρειάζονται για τους ίδιους τους Ιεραποστόλους. Οι Ιεραπόστολοι ως επί το πλείστον είναι μοναχοί, είναι άγαμοι, θα λέγαμε. Και οι ίδιοι οι Ιεραπόστολοι χρειάζονται ένα μοναχικό περιβάλλον όπου θα αναπαύονται
όπου θα ξεκουράζονται πνευματικά, όπου θα γεμίζουν την πνευματική τους ζωή, θα ανανεώνονται, θα ξεκουράζονται και επιπλέον. Για μας το μοναστήρι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η προσευχή την οποία κάνουν οι μοναχοί για τον κόσμο. Οι μοναχοί προσεύχονται για τον κόσμο. Πρέπει να προσεύχονται για τον κόσμο. Για το λαό του Θεού. Και έχουμε, όσοι είμαστε στο μέτωπο, όσοι είμαστε μέσα στο στάδιο του αγώνα, έχουμε ανάγκη από προσευχή. Από την προσευχή των μοναχών. Από την προσευχή των αδελφών. Ο ένας προσεύχεται για τον άλλον. Κυρίως όμως οι μοναχοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο χρόνο και έχουν διαθέσει τον εαυτό τους σε αυτό το μεγάλο έργο της Εκκλησίας μας, της κοινωνίας με το Θεό και της συνομιλίας με το Θεό που είναι η προσευχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μοναχισμός στην Κωνσταντινούπολη, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αναπτύχθηκε χάρις στην πίστη βεβαίως των επισκόπων, των κληρικών, των χριστιανών, των μοναχών, αλλά τα μοναστήρια χτίστηκαν με βασιλικές χορηγίες. Έλεγαν οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες, θα σας χτίσουμε το μοναστήρι για να προσεύχεστε για την αυτοκρατορία. Για να προσεύχεστε για το βασιλέα, για το στρατό, για το λαό. Να γιατί έχουμε ανάγκη τα μοναστήρια. Ευλογητός ο Θεός που δειλά-δειλά μετά από την... Δεν ήταν εύκολο να δημιουργηθούν τα μοναστήρια με την πρώτη στις Ιεραποστολές, αφού πολύ παλαιότερα ήταν αυτοί που γινόντουσαν χριστιανοί, ήταν ειδωλολάτρες. Δεν ήξεραν τίποτα από όλα, από μοναχισμό και από πνευματική ζωή. Επίσης, πολύ προήρχοντο από το προτεσταντισμό και σήμερα προέρχονται πολλοί από το προτεσταντισμό και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο μοναχισμός. Είναι άγνωστος ο μοναχισμός. Ή επίσης ο διαφοροποιημένος μοναχισμός τον οποίον έχουν οι παπικοί, που είναι μία δράση ο μοναχισμός τους. Με ιδρύματα, με νοσοκομεία, με εκπαιδευτήρια. Και είναι ανάγκη να παρουσιαστεί η ορθόδοξος μοναχισμός, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι η πέμπτουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Το βλέπουμε στην εποχή μας πόσο τα μοναστήρια στηρίζουν την Εκκλησία μας, πώς είναι τα λοκ, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, οι μοναχοί, οι οποίοι κοντροχτυπιούνται με τον πειρασμό, με την αμαρτία. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι τραβούν την προσοχή των πειρασμών, των δαιμόνων, για να αφήσουν ήσυχους τους χριστιανούς που είναι μέσα στον κόσμο. Και δοκιμάζονται οι ίδιοι για να μην δοκιμάζονται οι χριστιανοί που είναι μέσα στον κόσμο. Έχουν αποφασίσει να δοκιμαστούν, θέλουν να δοκιμάζονται, θέλουν να πειράζονται για να νικούν τον πειρασμό και να αφήνουν ήσυχους τους αγωνιστές χριστιανούς, τη στρατευόμενη Εκκλησία. Λοιπόν,
Από αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σχέση έχει η Ιεραποστολή με τη λατρεία. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι όπως και στην πατρίδα μας τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, οι Ιεραποστολοί πολλοί νομίζουν ότι είναι μόνο το να πάμε να κηρύττουμε. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Και η σιωπή μιλάει και κυρίως, όπως είπαμε, μιλάει προσευχή. Δεν είναι μόνο ο λόγος. Βεβαίως ο λόγος είναι εκείνος ο οποίος κινητοποιεί. Εκείνο όμως το οποίο βεβαίως η ορθόδοξη ζωή, η πνευματική ζωή, ο αγώνας κατά της αμαρτίας, η μετάνοια, όλα αυτά έχουν θέση μέσα στην πνευματική μας ζωή. Όμως εκείνο το οποίο μας ενώνει με το Θεό είναι η λατρεία. Που η ορθόδοξη λατρεία είναι μοναδική. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ στο θαυμασμό τον οποίον έχουν και οι αλόπιστοι, οι αλόδοξοι, καθολικοί και προτεστάντες, για την ορθόδοξη λατρεία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε τη λατρεία της και η οποία πραγματικά είναι η κοινωνία με το Θεό. Ένας Γερμανός καθηγητής έλεγε ότι η Ορθόδοξη λατρεία είναι η μόνη που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί από τον άνθρωπο. Η μυστική ατμόσφαιρα της λατρείας συγκινεί με έναν πολύ βαθύ τρόπο τον όλο άνθρωπο. Όταν μεταφραστεί σωστά και προσαρμοστεί στο χαρακτήρα του κάθε λαού, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στη προσέγγιση του μυστηρίου της λυτρώσεως. Η λατρεία δημιουργεί βίωμα, πνευματική εμπειρία. Η λειτουργική ζωή είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Με τη λειτουργική ζωή κοινωνούμε με τον αληθινό τριαδικό Θεό. Εξάλλου, Ορθοδοξία είναι αυτό. Βεβαίως είναι η ορθή πίστη, αλλά είναι και η ορθή δοξολογία, η ορθή δόξα, η ορθή δοξολογία, η ορθή λατρεία προς τον Θεό, προς τον τριαδικό Θεό. Η λειτουργική ζωή μαζί με την ορθόδοξη πίστη κάνουν τη διαφορά από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι απαραίτητη η δημιουργία και η λειτουργία μοναστηριών, όπου θα είναι πρότυπο λειτουργικής ζωής για τις ενορίες και για τους πιστούς. Επιπλέον, εκεί οι μοναχοί θα προσεύχονται για το ιεραποστολικό έργο. Ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος συστηματικά δούλεψε την Ιεραποστολή και προερχόμενος από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Γρηγορίου, ένα από τα πρώτα τα οποία έκανε στο Κολουέζι είναι να ιδρύσει μοναστήρι, τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου, τη γυναικεία Μονή του Αγίου Νεκταρίου με τη γερόντισσα τη Θέκλα, η οποία ήρθε στην Κάλυμνο στο μοναστήρι του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου και εκεί έμαθε για τον μοναχισμό και μετέφερε τον μοναχισμό στο Κολουέζι. Τελευταία έχουμε τα τελευταία δεκαετία, θα λέγαμε, έχουμε ανάπτυξη του μοναχισμού στις ιεραποστολές μας, κυρίως στην Ουγκάντα. Εδώ πρέπει να καταθέσω το μοναστήρι της Χρυσοπηγής από την Κρήτη. Βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και πολλές αδελφές από την Αφρική, από την Ουγκάντα, μαθήτευσαν στη μοναχική ζωή της
μονής της Χρυσοπηγής που είναι στα Χανιά απ' έξω, και τον, μετά έφεραν τον μοναχισμό μετά εδώ στην Αφρική. Επίσης, το μοναστήρι, το ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Μέγαρα, και εκείνο έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν λέω για τη Μονή Γρηγορίου, που έχει φιλοξενήσει πάρα πολλούς ηθαγενείς μοναχούς. Και μάλιστα η Μονή Γρηγορίου προσέφερε και τον ιερομόναχο Βαρνάβα, τον Κύπριο, και είναι ηγούμενος σε ανδρικό μοναστήρι στο Κολοέζι. Τώρα στο Κολοέζι έχει και γυναικείο και ανδρικό μοναστήρι. Στην Νότια Αφρική έχουμε και στο Ιουχάνεσμπουργκ, όπως σας είπα, που έχει ο πατήρ τον μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Έχουμε θαυμαστή παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στην Νότια Αφρική. Ήθελα να έκτισαν ένα ναό και δεν ήξεραν, δεν είχαν αποφασίσει σε ποιον Άγιο θα ονομάσουν, θα αφιερώσουν το ναό. Και τότε αυτός ο οποίος ήθελε να φτιάξει το ναό εκεί στο Johannesburg, ένα απόγευμα πάει στο χώρο εκεί και βλέπει καθήμενο ένα γεροντάκι. Και λέει, ποιος είσαι εσύ? Λέει, είμαι Άγιος Νεκτάριος. Και λέει, από πού είσαι? Λέει, είμαι από εδώ. Εδώ μένω. Μα δεν έχει τίποτα. Θα μου το κάνεις εσύ, του λέει. Και έτσι χτίστηκε ο ναός του Αγίου Νεκταρίου εκεί, για το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στο Johannesburg, και πήγαν οι αδελφές από την Κρήτη, από το μοναστήρι της Θεογεννήτωρας, από τον Μοχό του Λασιθίου, πήγαν εκεί και το γέμισαν το μοναστήρι, και πλήθος να χριστιανοί πηγαίνουν εκεί, και από την Πρετόρια και από το Johannesburg. Επίσης στο Cape Town έχουμε το μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έχει φτιάξει ο πατήρ Σιμεών, που είναι από τους Αφρικάνς. Είναι λευκοί Αφρικανοί. Είναι αυτοί που οι Ολλανδοί και από τη Γερμανία που είχαν φύγει τότε, που τους κυνηγούσαν οι Καθολικοί να τους φάξουν και πήγαν στην Νότια Αφρική. Αυτοί τώρα γίνονται Ορθόδοξοι. Είναι ως επιτευτείς ως επιτροπητής των Προτεστάντες ή Καθολικοί, αυτοί γίνονται Ορθόδοξοι και έχουν καινορίες κάτω στην Νότια Αφρική, και στο Cape Town έχουν το μοναστήρι της Αγίας, υπάρχει και γυναικείο και ανδρικό μοναστήρι, και μεταφράζεται η Ορθόδοξη λατρεία μας από τον πατέρ Ιωάννη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Johannesburg της ελληνικής γλώσσας, που είναι Afrikaans, μεταφράζει στα Afrikaans την λατρεία μας. Επίσης, όπως είπα, στην Ουγκάντα έχουμε τουλάχιστον 5 μοναστήρια. Στην Κένια το ίδιο, και εμείς εδώ στην Τανζανία έχουμε 2 μοναστήρια. Έχουμε το ανδρικό της Αγίας της Μεταμορφώσεως, το οποίο ξεκίνησε να χτίζει ο πατήρ Αναστάσιος ο Πογιατζής από το παραλίμνη της Κύπρου. Και ευχαριστούμε τον Γέροντα που ξεκίνησε, που εμείς χρειάζεται να το ολοκληρώσουμε για να γίνει αυτό το ανδρικό μοναστήρι, από όπου θα βγαίνουν τα στελέχη. Πρέπει να γίνουν, για να, μου είπε ο Πατριάρχης, μου λέει, πρέπει να ετοιμάσεις τους διαδόχους και στελέχη για την Εκκλησία μας. Ιθαγενείς. Πώς θα γίνουν οι ιθαγενείς στελέχη? Θα γίνουν όταν υπάρχουν τα μοναστήρια. Για να γίνουν άγαμοι, να ασκηθούν στην μοναχική ζωή και να προχωρήσουν μετά να γίνουν και επίσκοποι, αφού σύμφωνα με την αρχή της Εκκλησίας μας οι επίσκοποι είναι άγαμοι, και κυρίως οι επίσκοποι πρέπει να είναι μοναχοί, να προέρχονται εκ των μοναστηριών. Είναι μία παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία χάθηκε και για την οποία κλαίει και οδύρεται ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Αν διαβάσετε το συμβουλευτικό εγχειρίδιο υπέρ της φυλακής των 5 αισθήσεων, που είναι το σπουδαιότερο βιβλίο των τελευταίων 500 ετών,
που είναι η πεμπτουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, εκεί θα δείτε που ο Άγιος Νικόδημος κλαίει και οδύρεται, γιατί χάθηκε η παράδοση να γίνονται οι επίσκοποι από τους μοναχούς. Τέλος πάντων. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκαν εδώ στην Ιεραποστολή πολλοί επίσκοποι αγιορείτες. Και ο μακαριστός, ο Νικηφόρος, ο Μικρή Ανανίτης από τη Μικρή Αγία Άννα, που πολύ κλαυστός αδελφός, που τον χάσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Ο πατήρ Μελέτιος, ο Γρηγοριάτης από τη Μονή Γρηγορίου, ο πρώτος Ιεραπόστολος, ο πατήρ Κοσμάς, ο Γρηγοριάτης και οι άλλοι Γρηγοριάτες μοναχοί που είναι εκεί. Επίσης, ο Σεβασμιότατος από της Μαδαγασκάρης, ο Ιγνάτιος, από τη Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Στην Ταϊβάν που είναι ο πατήρ Ιωνάς ο Γρηγοριάτης, έτσι. Στο Κισανγκάνι του Βορείου Κονγκό που είναι ο πατήρ Πολύκαρπος από την Αγία Άννα, από τη σκήτη της Αγίας Άννας, από το Άγιον Όρος. Υπάρχει μία πρόοδος σιγά σιγά, πέρασαν οι ιεραποστολές μας, πέρασαν από την νηπιακή ηλικία, έχουν ανδρωθεί. Εμείς έχουμε 60 χρόνια Ορθοδοξίας στην Τανζανία και ο Άγιος Αρούσας, που είναι από το μοναστή του Αγίου Διονυσίου, από τον Όλυμπο της Κατερίνης, που έχει το μοναστήρι στην Αρούσα και στην Ιρίγκα. Η αδελφή Νεκταρία που κρατάει μόνη της, μία μοναχή που κρατάει την Ιεραποστολή στην Ινδία. Ο νέος Μητροπολίτης του Νιέρη, ο Πανάρετος, ήταν στη Μονή του Κύκου στην Κύπρο. Και εκεί εκπαιδεύτηκε. Ο Μητροπολίτης Τζίντζας, που είναι στην Ανατολική Ουγκάντα, ήταν στη Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Μέγαρα. Ο Μητροπολίτης του Γκούλου, που είναι στη Βόρεια Ουγκάντα, ήταν στη Μονή Πεντέλης. Ο πρώτος Ιεραπόστολος, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ήταν από τη Μονή του Βουλκάνου, από την Μεσσηνία, και μετά ήταν ηγούμενος στη Μονή Πετράκη, στην Αθήνα. Δηλαδή, είπαμε ότι υπάρχει άμεση σχέση της Ιεραποστολής με τον μοναχισμό και σήμερα κυρίως οι μοναχοί είναι και οι αγιορείτες, είναι εκείνοι οι οποίοι διακονούν την Ιεραποστολή. Πρόσφατα επέστρεψε ο πατήρ Θεολόγος από την Κερασιά του Αγίου Όρους, επέστρεψε στο Κονγκό. Πολύ σημαντική παρουσία. Το πρόγραμμα της λειτουργικής ζωής μπορεί να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές. Καθημερινές ακολουθίες στους ιερούς ναούς. Το έλεγα παντού και το λέω. Πώς αρχίζει, το έλεγα στην Αλβανία, το έλεγα στην Μολδαβία, το έλεγα όπου γινόταν η Ιεραποστολή, στην Αφρική εδώ. Θέλετε να ξεκινήσετε μία Ιεραποστολή, τι θα κάνετε, πατέρες μου, αδελφοί μου, θα ανοίξετε ένα ναό. Θα τελείτε πρωί βράδυ τις ακολουθίες και έτσι θα ξεκινήσει να οργανώνεται η Ορθοδοξία και να κάνει η Ιεραποστολή. Είναι η ιεραχοκοκαλιά της εκκλησιαστικής ζωής, είναι η λειτουργική ζωή. Το λέω και στους ιερείς στην Ελλάδα.
διότι έχει χαθεί η παλιά παράδοση των ιερέων, των παλιών ιερέων, οι οποίοι πρωί βράδυ ήταν αγράμματοι οι παλιοί παπάδες μας στα χωριά, αλλά ήταν πιστοί στο καθήκον τους. Πρωί βράδυ χτυπούσαν την εκκλησία με το ράσο τους, με τα γένια τους, με τα μαλλιά τους. Ήτανε και δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λειτουργική ζωή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Διότι εάν εγκαταληφθεί η λειτουργική ζωή, εισέρχεται η εκοσμίκευση. Όσοι ζουν στην Ελλάδα και ξέρουν τις ενορίες μέσα στον κόσμο, βλέπουν πόση εκοσμίκευση έχει μπει μέσα στους ναούς μας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ή πόση εκοσμίκευση, η εκοσμίκευση απειλεί και την ορθόδοξη ζωή και στην ομογένεια. Έχουν μπει τετραφωνίες, όργανα, πράγματα, το περιβάλλον δεν έχει, και πολλοί εκοσμικεύονται. Εκοσμικεύουν τις εκκλησίες, τους ναούς, τη λειτουργική ζωή. Εντάξει, υπάρχουν θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι στην ομογένεια επεμβαίνει πάρα πολύ και το λαϊκό στοιχείο. Εντάξει, δεν έχουμε θέμα με το λαϊκό στοιχείο, αλλά που δεν αφήνει τον ιερέα να κάνει το έργο πολλές φορές. Να κάνει πνευματικό έργο, να κάνει πνευματική ζωή. Θέλουν εκοσμικευμένα πράγματα, όπως κάνουν οι άλλοι, οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Γι' αυτό και στην Αμερική είναι πολύ σημαντική η παρουσία. Είχαμε τόσα χρόνια χριστιανισμό, ορθοδοξία. Δεν είχαμε μοναστήρια. Και τη διαφορά την έκανε ο γέροντας Εφρέμ, ο Φιλοθεήτης, ο οποίος έφτιαξε 20 μοναστήρια στην Αμερικανική Ήπειρο. Και έχουμε μοναχισμό. Δηλαδή υπάρχει πλέον καρπός πνευματικός. Ή στην Αγγλία το μοναστήρι του Έσεξ. Τι προσέφερε αυτό το ένα μοναστήρι. Τώρα για τη λατρεία να σας πω. Πόσο η λατρεία και η Θεία Λειτουργία είναι η Ιεραποστολή. Να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα βιβλίο μάλιστα. Υπάρχει η Θεία Λειτουργία είναι η Ιεραποστολή. Είναι μια διατριβή ενός Σέρβου θεολόγου, ιερομονάχου. Πώς έγιναν οι Ρώσοι Ορθόδοξοι? Οι Ρώσοι έγιναν Ορθόδοξοι από ένα ναό της Αγίας Σοφίας και από μία Θεία Λειτουργία. Όταν μπήκανε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας οι απεσταλμένοι του Τσάρου του Βλαδίμηρου και έζησαν τη Θεία Λειτουργία που τελείτο μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας, είπαν στον Βλαδίμηρο: δεν ξέρουμε αν ήμασταν στον ουρανό ή αν ήμασταν στη γη. Η γη ανέβηκε επάνω στον ουρανό, ή μάλλον ο ουρανός κάτω στη γη. Και αποφάσισαν, θα γίνουμε Ορθόδοξοι. Αυτό ήταν μία Θεία Λειτουργία. Ένας ναός, Ορθόδοξος, ο μεγάλος μας ναός, που είναι τζαμί τώρα. Τι τραβάει η σταυρωμένη Ορθοδοξία στην Κωνσταντινούπολη. Με τον πρώτο μας ναό να τον έχουν οι εχθροί μας, οι εχθροί της πίστεως, και να τον βεβηλώνουν κάνοντάς τον τζαμί. Ο Θεός να μας ελεήσει για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός να μας συγχωρέσει για το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και θυμάστε πώς έγινε ο πατήρ Κάλιστος ο Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας που ήταν στην Αγγλία. Πώς έγινε Ορθόδοξος? Ήταν Αγγλικανός. Μία μέρα περνάει έξω από έναν Ορθόδοξο ναό, μπαίνει μέσα και ενώ ο ναός τελεί το Θεία Λειτουργία, ενώ ο ναός ήταν άδειος, είχε καμιά δεκαριά χριστιανούς, ο πατήρ Τιμόθεος ο Γουέαρ είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από αγγέλους. Αυτό τον έκανε να πει: α, εδώ είναι. Εδώ είναι η ορθόδοξη λατρεία μας.
η Θεία Λειτουργία, αυτή αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και η λατρεία όμορφα, θα έλεγα όταν συμμετέχει και ο λαός, όπως τα αποστολικά χρόνια και όπως γίνεται και εδώ. Εδώ, συγγνώμη, υπάρχουν βέβαια οι ψάλτες οι οποίοι ξέρουν το τυπικό και αυτά, αλλά εδώ ψάλλει όλος ο λαός. Όλος ο λαός συμμετέχει. Όλοι οι χριστιανοί την Κυριακή θα κοινωνήσουν. Όχι μόνο την Κυριακή, και κάθε μέρα θα κοινωνήσουν. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, να γίνονται οι καθημερινές ακολουθίες στους ναούς. Τακτική τέλεση της Θείας Λειτουργίας, τις Κυριακές και τις γιορτές. Τέλεση αγρυπνιών όπου θα ζουν οι πιστοί τη ζωή της κατάνοιξης και της προσευχής. Η οργάνωση χοροδιών και η διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής. Δεν το λέω βυζαντινή μουσική μόνο. Το λέω εκκλησιαστική μουσική γιατί αυτή είναι η μουσική της λατρείας. Έτσι. Και προσπάθεια συμμετοχής στη λατρεία του λαού για να μην μένει ο λαός απαθής. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα της συμμετοχής του λαού στη λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας. Εγώ έχω τελειώσει οδείο, ξέρω πολύ καλά τη βυζαντινή μουσική, όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει να συμμετέχει ο λαός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ θα σας πω το εξής μόνο. Μια εμπειρία από την Εκκλησία της Ρουμανίας. Όταν επεκράτησε το κομμουνιστικό καθεστώς στην Ρουμανία, ο Άγιος Πατριάρχης της Ρουμανίας, ο Ιουστινιανός, μια Αγία Μορφή, συγκέντρωσε τους επισκόπους και τους ιερείς και τους είπε, όταν απαγόρευσαν, έκλεισαν ναούς, όταν απαγόρευσαν το κήρυγμα, είπε τότε ο Πατριάρχης, θέλετε να μείνουμε όρθιοι, θέλετε να είμαστε ζωντανοί μέσα στο διωγμό τον οποίο δεχόμαστε από τους άθεους κομμουνιστές, να συμμετέχει ο λαός στην ψαλμωδία. Αυτό ήταν. Συμμετείχε ο λαός στην ψαλμωδία. Όπως και έτσι διατηρήθηκε η Ορθοδοξία μέσα σε διωγμό. Το ίδιο και στη Ρωσία. Οι άθεοι δεν επέτρεπαν, έκλειναν ναούς. 100.000 ναούς γκρέμισαν στη Ρωσία. Δεν επέτρεπαν τους ιερείς να κηρύττουν. Τι ήταν εκείνο το οποίο κράτησε την Ορθοδοξία? Η λατρεία. Ήταν η Θεία Λειτουργία. Σε όσους ναούς τελείτο. Αλλά βλέπετε οι Ρώσοι συμμετείχαν. Συμμετείχαν. Βεβαίως είμαστε, θέλουμε την εκκλησιαστική μουσική, την βυζαντινή μουσική, αλλά να συμμετέχουν όλοι. Να υπάρχουν χοροδίες, όχι ένας και ένας από εδώ, ένας δεξιά, ένας αριστερά, να συμμετέχει ο λαός. Γιατί εάν δεν συμμετέχει θα φύγει. Οι άλλες ομολογίες προσφέρουν συμμετοχή. Και όπου κανείς συμμετέχει, ενδιαφέρεται. Εάν δεν συμμετέχει, φεύγει. Ή κοιμάται μέσα στο ναό. Ή κοιμάται. Ή έχει λογισμούς. Εδώ, όταν προσπαθήσαμε να βάλουμε τη βυζαντινή μουσική και να υπάρχουν κάποιοι που να ψάλουν βυζαντινά, διαμαρτυρήθηκαν οι χριστιανοί και είπαν «Πάτε, συγγνώμη, εμείς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα εδώ. Έχουμε προβλήματα επιβίωσης στην Αφρική. Πρέπει κάθε μέρα να αγωνιστούμε για να υπάρξουμε. Είμαστε φτωχοί. Έχουμε αρρώστιες. Έχουμε πολλά παιδιά. Έχουμε στενοχώριες. Έχουμε φτώχεια. Πώς θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά? Εμείς θέλουμε να έρθουμε στο ναό, να ψάλουμε, να συμμετάσχουμε για να φύγουν όλα αυτά. Εάν δεν μας αφήνετε να ψάλουμε, εμείς θα φύγουμε με τα προβλήματά μας πάλι». Δηλαδή, έρχονται στη λατρεία πραγματικά για να θεραπευθούν από την
μέρη μετά του κόσμου. Οι χριστιανοί μας εδώ. Και βεβαίως να τους μάθουμε τα ορθόδοξα, τα βυζαντινά, την εκκλησιαστική μουσική, αλλά να συμμετέχουν όλοι. Ένα χαρακτηριστικό, δίδασκα στη θεολογική σχολή, στην Κισάσα, δίδασκα η Αποστολική. Και παίρνω τους σπουδαστές, που είναι σήμερα θεολόγοι, ιερείς στο Κονγκό, και πήγαμε σε μία ενορία της Κινσάσας, πήγαμε στον πατέρα Δημήτριο εκεί και τον ερώτησαν οι ιεροσπουδαστές, οι φοιτητές της θεολογικής σχολής. «Πάτερ, για πέστε μας τι ιεραποστολή κάνετε?» Έβαλε τα κλάματα ο πατήρ Δημήτριος και μας λέει «Τι ιεραποστολή να κάνουμε?» Πρώτα-πρώτα, με τα μαύρα που φοράμε, μόλις βγούμε έξω, όλοι φεύγουν από κοντά μας. Θεωρούν ότι αυτός που φοράει μαύρα είναι μάγος και τον αποφεύγουν όλοι. Πώς τα πει? Μόλις μας δούνε με τα μαύρα, φεύγουν. Το θέμα της προσαρμογής και της διάκρισης. Ακούμε πολλές φορές, λέει ο πατήρ Δημήτριος, ακούμε πολλές φορές στο δρόμο τις μανάδες να λένε στα παιδιά τους, τον βλέπεις αυτόν, τον βλέπεις αυτόν, μην τον πλησιάζεις. Αυτός είναι, φοράει μαύρα, είναι μάγος. Τελείωσε, τι αρεποστολή, δεν θα πλησιάσει κανένα. Και το άλλο. Πώς, παιδιά μου, να γίνει η αρεποστολή όταν εμείς έχουμε εκκλησίασμα κοιμωμένων? Βγαίνω πολλές φορές να ευλογήσω και να πω ειρήνη πας και βλέπω τους χριστιανούς από κάτω και κοιμούνται. Διότι ψάλλει δεξιά ένας ψάλτης, αριστερά ένας ψάλτης και οι υπόλοιποι, επειδή δεν συμμετέχουν, κοιμούνται. Δίπλα μας είναι μια προτεσταντική εκκλησία, η οποία γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν γίνεται εκκλησίασμα κοιμωμένων. Η λατρεία είναι μάχη, η λειτουργία είναι αγώνας. Είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, τα πληρώνουμε όπου δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει. Ο μακαριστός, ο αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόδουλος πήγε να κάνει κάτι, τέλος πάντων η αντίδραση τον έφαγε και δεν επέτρεψε να έρθει πιο κοντά, κάλεσε βεβαίως τους νέους, ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, προσπάθησε να πλησιαστεί, να γίνει πιο κατανοητή η λατρεία, σε γλώσσα πιο κατανοητή, προσπάθησε να βοηθήσει τη συμμετοχή του λαού στην λατρεία, αλλά δεν τον άφησαν στην Ελλάδα. Και άλλα πολλά. Χάθηκε μια ευκαιρία διότι και στη Ρωσία τα είχαν τέτοια, αλλά όταν έγινε, ήταν ο Πατριάρχης ο Άγιος Νίκων, τα τακτοποίησε αυτά τα θέματα και είπε ότι έτσι πρέπει να γίνονται. Όχι να δείξω εγώ τη φωνή μου. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να χτιστούν ναοί με χαρακτηριστικά ορθόδοξα και χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής. Εγώ το αντιμετωπίζω εδώ. Δεν μπορεί να χτίσεις ένα ναό από την Πίνδο να το χτίσεις εδώ στην Αφρική. Όχι, δεν γίνεται. Ή να πάρεις ένα σχέδιο ναού από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και να τα χτίσεις στην Αφρική. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία. Θα τα πούμε στο θέμα της προσαρμογής. Να χτιστούν ωραίοι ναοί. Όταν ο Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος πήγανε στους Σλάβους, είχαν μαζί τους αρχιτέκτονες. Δεν είναι μόνο η λατρεία, δεν είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι η εκκλησιαστική τέχνη με την οποία εκφράζεται η ορθόδοξη πίστη. Είναι η μουσική, είναι η αρχιτεκτονική, είναι η αγιογραφία, είναι η ξυλογλυπτική, είναι όλα αυτά με τα οποία εκφράζεται η ορθόδοξη πίστη.
Πρέπει λοιπόν να είναι χαρακτηριστικός ο Ορθόδοξος ναός και να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Ορθόδοξου ναού και να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του τοπικού πολιτισμού, της τοπικής αρχιτεκτονικής. Και αυτό έχει γίνει βεβαίως και σε διάφορους λαούς και το ίδιο περιμένει και να προσαρμοστεί η Ορθόδοξη λατρεία και στην Αφρική. Καλλιέργεια της αγιογραφίας με προσαρμογή στο χρώμα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου των λαών της Αφρικής και της Ασίας. Θα το πούμε παρακάτω τι λέει ο Μέγας Φώτιος για τον μαύρο και τον κίτρινο Χριστό, για τη μαύρη και την κίτρινη Παναγία. Θα τα πούμε στο θέμα της προσαρμογής. Έχω πολύ μεγάλο παράπονο. Ήμουνα στη Μητρόπολη Ιερισσού 40 χρόνια. Λειτουργούσα μια σχολή αγιογραφίας επί 25 χρόνια και βγήκαν γύρω στους 700 αγιογράφους. Τους παρακαλώ, λάτε βρε παιδιά στην Αφρική να διδάξουμε εδώ, να διδάξετε τη Βυζαντινή αγιογραφία, δεν έρχεται κανένας. Έχω σκάσει. Βυζαντινή μουσική στην Ελλάδα. Να ψάλτες. Να κοκορίκι. Να ψάλουν μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ας πούμε, για να ακούγονται. Γεμάτα τα οδεία βυζαντινής μουσικής. Λάτε εδώ να διδάξουμε τη βυζαντινή μουσική. Λάτε εδώ να... Δεν έρχονται. Έχουμε 220 ναούς, οι 120 είναι λασποκαλύβες, δεν έχουμε ούτε εικόνες, δεν έχουμε τίποτα και οι άλλοι οι χτισμένοι ναοί, ζήτημα από τους 100 ναούς, μόνο οι 5 να έχουν αγιογραφημένες εικόνες. Οι άλλες είναι χαρτί πάνω σε ξύλο. Δεν γίνεται αυτό. Οι Ρώσοι, το θέμα της λατρείας είναι πάρα πολύ σοβαρό και το θέμα των ναών. Θέλουμε να χτίζουμε φτηνούς ναούς. Εντάξει, όσο μπορούμε. Αλλά δεν γίνεται να μην έχουν τα ορθόδοξα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Ρώσοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ και μας, για να κάνουν το σχίσμα, μας είπαν ότι, ξέρετε τι βρισκιά μας έδωσαν, ότι οι Έλληνες Ιεραπόστολοι έχουν ναούς που δεν θα έβαζαν τα σκυλιά τους στην Ελλάδα. Ονόμασαν τους ναούς μας σκυλόσπιτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ μεγάλη βρισιά, αλλά διότι δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι πιο πλούσια από το λαό. Φτωχός ο λαός είναι φτωχή και η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι πλούσια η Εκκλησία και φτωχός ο λαός. Όταν θα πλουτίσουν οι χριστιανοί, θα γίνει και πιο πλούσια η Εκκλησία. Θα είναι και πιο... Ναι. Αλλά πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Ότι πόσο έγινε σπουδή στο να εργαστούμε και σε αυτούς τους τομείς. Γίνεται μια προσπάθεια... Εάν υπάρχει κάποιος καθηγητής βυζαντινής μουσικής και καθηγητής αγιογραφίας, τον καλό να έρθει. Και θα τα βρούμε πώς θα γίνει. Θα του κάνουμε και τα εισιτήρια και να έρθει εδώ να διδάσκει. Ή ξυλογλύπτες. Εδώ έχουμε πολλά ξύλα. Δάση. Ζούγκλες. Μπορούμε να κάνουμε ξυλογλύπτα. Να κάνουμε ωραία πράγματα. Βέβαια. Ή δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα ράσα και τα άμφια από την Ελλάδα, 8.000 χιλιόμετρα. Να έρθει μια ιεροράπτρια, ένας ιεροράπτης, κάποιες μοναχές που ξέρουν, να έρθουν να διδάξουν εδώ πέρα. Έχουμε έτοιμες τις μοναχές, οι οποίες είναι έτοιμες, τις πρεσβυτέρες. Είναι έτοιμες οι πρεσβυτέρες να μάθουν να ράβουν. Ξέρουν να ράβουν πολλές από αυτές και έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα ιερογραφείο, αλλά να έρθει κάποιος εδώ να δείξει πώς θα γίνονται τα άμφια. Δεν μπορεί να κουβαλάμε αντερή από την Ελλάδα ή ράσα. Μα είναι πολύ ιερείς. Έχουμε τις Αγίες Τράπεζες, 200 ναοί.
καινούργιοι ιερείς. Επίσης, συχνή συμμετοχή των χριστιανών στη Θεία Κοινωνία και στην εξομολόγηση. Οι αγγυλώσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να μεταφερθούν στις Ιεραποστολές. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, η αποχή των χριστιανών από τη Θεία Κοινωνία είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και δυστυχώς οι Έλληνες δεν άκουσαν τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και τους κολυβάδες, τους πατέρες που μιλούσαν για συχνή Θεία Κοινωνία. Ενώ οι Σλάβοι, οι Ρώσοι βλέπετε καθημερινά και ευτυχώς βρήκαμε ένα πολύ ωραίο ο Άγιος Αλβανίας που ήταν εδώ έβαλε μια πολύ καλή σειρά και όλοι συμμετέχουν και στη λατρεία και συμμετέχουν και στη κοινωνία. Ένα πρόβλημα υπάρχει με την εξομολόγηση μόνο. Δεν ξέρουν για εξομολόγηση. Δεν είχαν ακούσει για εξομολόγηση. Θεωρούσαν ότι η εξομολόγηση, επειδή ξεκίνησαν οι χριστιανοί, μετά ήταν με το βάπτισμά τους, δεν προσέχθηκε το θέμα αυτό. Το θέμα της εξομολόγησης. Είχαν μία προτεσταντικού τύπου μετάνοια να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη με τον Θεό. Όταν τους είπα εδώ για την εξομολόγηση, είπαν, α, και εμείς έχουμε εξομολόγηση. Νομίζουμε ότι μόνο οι καθολικοί κάνουν εξομολόγηση, που είναι ανάκριση και δικαστήριο η εξομολόγησή τους. Έτσι. Και επίσης, θα πρέπει στο θέμα της λατρείας να γίνουν περικοπές, αλλαγές και προσαρμογή των ακολουθιών στις τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως έλεγε ο μακαριστός ο κ. Φουντούλης, είχε γραφεί από το Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια, στην Καπαδοκία, σε μια επαρχία, σε μια επαρχιακή πόλη. Οι άνθρωποι δεν είχαν τόσες δουλειές. Ήτανε αγρότες και είχανε όλο το χρόνο και όλο το χρόνο και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ώρες πολλές στις ακολουθίες. Στην Κωνσταντινούπολη που ήταν ένα αστικό κέντρο, το κέντρο του κόσμου της Ανατολικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Ιερός Χρυσόστομος τι έκανε. Δεν μπορούσε να έχει η λειτουργία αυτή τη διάρκεια μέσα στην πρωτεύουσα. Έπρεπε να προσαρμοστεί η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και προσάρμοσε, περιέκοψε τις ευχές κυρίως του Μεγάλου Βασιλείου και έγραψε δικές του ευχές και αυτή η Θεία Λειτουργία που τελείτως στην Κωνσταντινούπολη και έγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος γίνεται και στην Εκκλησία μας μέχρι σήμερα και είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες του κόσμου. Βεβαίως, στα μοναστήρια η ίδια Θεία Λειτουργία τελείται με διαφορετικό τρόπο. Ψάλλεται πολύ όμορφα, αργά, με πολλά τυπικές προσθήκες. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει παντού. Γι' αυτό χρειάζονται τα μοναστήρια, να υπάρχει η ακρίβεια και από εκεί και πέρα θα προσαρμόζεται η λατρεία μέσα στον κόσμο. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι οι βαπτίσεις. Θέλει σωστή και αξιοπρεπή οργάνωση των βαπτίσεων. Γιατί χαμός την ώρα των βαπτίσεων, όταν έχουμε πολλές βαπτίσεις, 50, 100, 300 βαπτίσεις, χάνει κανείς, γίνεται τσίρκο. Και κυρίως με τα παιδιά, με τα αυτά, θέλει να είναι πάρα πολύ οργανωμένες οι βαπτίσεις μας. Αυτό το λέω για μένα, πρέπει να το ξέρουν και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, ότι πρέπει να είναι οργανωμένες οι βαπτίσεις, να είναι με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στο μυστήριο. Να μην γίνεται σόου όπως γίνεται στις βαπτίσεις στην Ελλάδα και γελάνε και κλαίει το παιδί και φωνάζουν και αυτό και του λένε και ναι, του κάνουν χειρονομίες. Το άλλο, ενεργοποίηση του κατωτέρου κλήρου, ψαλτών, αναγνωστών, υποδιακόνων και διακονισών. Μάλιστα. Ο Πατριάρχης μας είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να επανέλθουν
να επανέλθει ο θεσμός των διακονισών, γυναίκες διακόνισες. Και εμείς, είπε ο Πατριάρχης μας, στην Αφρική θα επαναφέρουμε τις διακόνισες. Γυναίκες αφιερωμένες στην διακονία και στη λατρεία και στην Ιεραποστολή. Μία παράδοση η οποία σταμάτησε το 15ο αιώνα, την ζωντάνεψε ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναστήρι του και τελευταία μία διακόνηση που υπήρχε η αδελφή που ήταν στην Κορέα, που χειροθετήθηκε διακόνησα. Ο θεσμός των διακονισών πρέπει να επανέλθει στις Ιεραποστολές με προσοχή, όπως ακριβώς λέγει η Εκκλησία μας. Επίσης και ο θεσμός των υποδιακόνων και των διακόνων, των υποδιακόνων. Πρέπει να επανέλθει ο θεσμός των υποδιακόνων. Τον έχουν σε πολύ, οι Ρώσοι τον έχουν ιδιαίτερα και πρέπει να επανέλθει για να υπάρχει μία τάξη κυρίως μέσα στο ιερό και να βοηθάνε όπου δεν υπάρχουν διάκονοι, να υπάρχουν οι υποδιάκονοι οι οποίοι θα βοηθούν. Επίσης, κάτι άλλο, εντάξει, η συμμετοχή του λαού στην εκλογή των ιερέων και των εκκλησιαστικών συμβουλίων. Εμείς, υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Οι ιερείς οι οποίοι θα γίνονται θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από το λαό. Δηλαδή, τα εκκλησιαστικά συμβούλια να μην διορίζονται από τον ιερέα ή από τον δεσπότη, αλλά πρέπει να εκλέγονται όπως γίνεται στην Ομογένεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα γινόταν και εκλογή ιερέων και εκλογή των εκκλησιαστικών συμβουλίων και τα σταμάτησε το 1935 ο Μεταξάς με νόμο. Επίσης, για το θέμα της λατρείας, συμμετοχή των χαρισματούχων λαϊκών στο κήρυγμα και την κατήχηση. Την κατήχηση να μην την έχουν και το κήρυγμα να μην το έχουν μόνο οι ιερείς. Εδώ στην Αφρική ανασυστήθηκε από τον Αναστάσιο, κυρίως στην Ανατολική Αφρική, ο θεσμός των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι εκείνοι οι οποίοι τελούν τις ακολουθίες όπου δεν υπάρχουν οι ιερείς. Ή όταν υπάρχουν οι ιερείς, βοηθάνε τον ιερέα. Εκείνοι οι κατηχητές είναι αυτοί που ζυμώνουν το πρόσφορο, είναι αυτοί οι οποίοι οργανώνουν τους ιερόπαιδες μέσα στο ιερό, είναι αυτοί οι οποίοι διευθύνουν το λαό στη ψαλμωδία και είναι αυτοί οι οποίοι κατηχούν αυτούς οι οποίοι προσέχονται στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία μας, είτε μεγάλους είτε μικρούς. Πολύ μεγάλο το έργο των κατηχητών. Εμείς εδώ το έχουμε ιδιαίτερα, το προσέχουμε και κάνουμε, διότι η Ιεραποστολή μας στηρίζεται εμπολής στους κατηχητές. Λοιπόν, αυτό με αυτό το τελευταίο κλείνει το κεφάλαιο η Ιεραποστολή και η λατρεία, ή μάλλον ανοίγει, διότι με το τελευταίο που είπαμε, το άλλο το θέμα που έχουμε σήμερα είναι οι συνεργάτες στο Ιεραποστολικό έργο. Μια μικρή διακοπή για μια γουλιά νερό, να πάρω μια αναπνοή και επανέρχομαι. Να σου να ξεκουραστεί για δύο λεπτά ο Γέροντας. Θυμίζω ότι τα επόμενα δύο σεμινάρια, για αυτούς που μπήκαν λίγο αργότερα σήμερα, είναι την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Να ελέγχετε, αν θέλετε, το email σας, γιατί θα λάβετε ξανά την πρόσκληση, το προσωπικό σας σύνδεσμο. Συγγνώμη για τα πανωτά email, αλλά μερικά πάνε δυστυχώς στα αναπεθύμετα και δεν τα βλέπετε. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να σας στείλουμε και μία μέρα πριν το σεμινάριο, τη Δευτέρα, και μία ώρα πριν. Συνεχίζουμε, ευλογείτε, Γέροντα.
με το θέμα της συμμετοχής των λαϊκών στην κατήχηση, το κήρυγμα, στη λατρεία, μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι συνεργάτες στο ιεραποστολικό έργο. Κανένα μέλος στον χώρο της Εκκλησίας δεν έχει παθητικό ρόλο, αλλά όλα συμμετέχουν ενεργά. Ο κάθε χριστιανός, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο κάθε άνθρωπος έχει χαρίσματα από το Θεό, εκφύσεως. Ο κάθε χριστιανός έχει χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμά του και με το χρίσμα. Ο κάθε χριστιανός έχει θέση μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε όλοι χριστιανοί. Είμαστε, Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο ο δεσπότης ή ο παπάς ή ο ψάρτης ή ο νεοκόρος ή η επίτροπη. Εκκλησία είμαστε όλοι. Έχουμε διαφορετικά διακονήματα. Αυτό είναι. Δεν είναι αξίωμα η ιεροσύνη, γιατί δεν το αξίζουμε. Συγγνώμη. Είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα. Είναι διακονία. Λοιπόν, την Εκκλησία δεν τη διακονεί μόνο ο παπάς ή αυτοί οι οποίοι έχουν μια ενεργή συμμετοχή στα της διοικήσεως, της λατρείας και του κηρύγματος μόνο. Ο κάθε χριστιανός έχει το δικό του χάρισμα. Εδώ, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας στη Σερβία και μεγάλος σύγχρονος ομολογητής, που έχει γράψει περίφημη δογματική, έχει γράψει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ρωτούσε για δογματικά θέματα τον κυπρό του μοναστηριού στο Τσέλια. Και απορριμμένες οι μοναχές εκεί έλεγαν στον καλά χαίρετα, για δογματικά θέματα ρωτάς έναν αγράμματο. Και λέει τότε ο Άγιος Ιωστίνος, είναι χριστιανός, δεν καταλαβαίνετε. Έχει το Άγιο Πνεύμα. Μόνο εγώ το έχω το Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι χριστιανοί το έχουν. Έχει θέση και αυτός μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δηλαδή. Ναι. Και οι μοναχοί και οι κληρικοί βεβαίως κράτησαν το κύριο βάρος της αποστολής. Εκτός όμως από τη συμμετοχή των κληρικών και των μοναχών στην Ιεραποστολή, είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των λαϊκών. Όταν λέμε λαϊκοί, δεν είναι παραπεταμένοι. Ναι, λαϊκό σημαίνει τιμημένο μέλος του σώματος της Εκκλησίας, μέρος του λαού, του Θεού. Του λαού του Θεού είναι ο λαϊκός. Του λαού του Θεού. Αυτό σημαίνει λαϊκός. Δεν είναι κάτι που δεν έχει αξία. Που δεν το δίνουμε... Δεν το δίνουμε προσοχή. Είναι ένα τίποτα. Κάτι το απρόσωπο. Έχει πρόσωπο. Ο κάθε χριστιανός. Τέλος πάντων, το είπαμε και προηγουμένως, το προηγούμενο να το μάθημα. Ο κάθε χριστιανός πρέπει να ανακαλύψει το χάρισμα του, και το φυσικό το χάρισμα και το χάρισμα το πνευματικό από το Άγιο Πνεύμα και να τα ενεργοποιήσει. Ο άλλος θα είναι ιερεύς, άλλος θα είναι επίσκοπος, άλλος θα είναι διάκονος, άλλος θα είναι ψάλτης, άλλος θα είναι κατηγητής, άλλος θα είναι αγιογράφος, άλλος θα είναι στα οικονομικά, άλλος θα είναι γραμματέας, άλλος θα συμμετέχει στην προσευχή, θα έχει περισσότερη προσευχή, άλλος θα έχει περισσότερη μετάνοια, άλλος θα έχει την ελεημοσύνη, άλλος θα έχει με τους μεγάλους, άλλος με τους μικρούς, άλλος με τους γέροντες, άλλος με τις γυναίκες, άλλος με τους άνδρες. Υπάρχουν πολλά χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία και υπάρχουν πολλές διακονίες και είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι
έχει το χάρισμα διακονία, δίνει το χάρισμα της διακονίας. Στο έργο του Θεού, όπου και αν πραγματοποιείται και από όποιους και αν γίνεται, δεν πάβει ταυτόχρονα να μετέχει υπεύθυνα σε κάθε τοπική εκκλησία και κάθε πιστός ξεχωριστά. Δεν γίνεται η Θεία Λειτουργία χωρίς τη συμμετοχή λαϊκού, το ξέρετε. Έστω και ένας λαϊκός, εάν δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν μπορεί να γίνει η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για το λαό και από το λαό. Διά του λαού. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος 10 φορές χρησιμοποιεί τη λέξη συνεργός στις επιστολές του. Έτσι, συνεργοί χαρακτηρίζονται ο Μάρκος, ο Τιμόθεος, ο Τίτος, ο Λουκάς, ο Απολλός, ο Ακύλας, ο Ιάσονας, ο Σωσίπατρος, καθώς και οι γυναίκες, Πρίσκυλα, Λυδία, Συντύχη, Ευωδία. Γιατί αναφέρει τη Συντύχη και την Ευωδία στην προς Φιλιππησίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος? Γιατί αυτές οι γυναίκες είχαν σπουδαία θέση μέσα στην εκκλησία των Φιλίππων, στη Μακεδονία μας. Συνεργοί δεν ήταν μόνο οι άμεσοι συνεργάτες που τον ακολουθούσαν, αλλά και οι αδελφοί που συμπαραστέκονταν ευκαιριακά με λόγο και έργα. Είχαν ποικίλα διακονήματα στο ιεραποστολικό έργο. Υπήρχαν εκείνοι που συμπαραστέκονταν στην τοπική εκκλησία κατά την εκεί επίσκεψή του. Τον υποδέχοντο, τον φιλοξενούσαν και τον βοηθούσαν υλικά και οικονομικά και παρήχαν τα σπίτια τους για τη λειτουργική, για τις λειτουργικές συνάξεις. Αναφέρω το σπίτι των Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας, που 2,5 χρόνια ο Απόστολος Παύλος έμεινε στην Κόρινθο και ασκούσαν την ίδια τέχνη του σκηνοποιού. Υπήρχαν επίσης οι γραμματείς, αυτοί που έγραφαν, οι μεταφορείς των επιστολών. Η επιστολή από τους Κορινθίους, την επιστολή των Κορινθίων την πήγε η Φίβη, η διακόνισσα, από την Κόρινθο την πήγε στην Έφεσο. Ο Τιμόθεος ήταν ο μεταφορέας των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Ο Άρχιπος πήγε την επιστολή στις Κολοσσές. Ο Επαφρόδητος πήγε την επιστολή στους Φιλίππους. Ποιος θα πήγαινε αυτά? Πώς γινόταν η Ιεραποστολή? Έτσι γινόταν. Υπήρχαν οι ιατροί. Ο Άγιος Λουκάς που ήταν δίπλα στον Άγιο Απόστολο Παύλο, που ήταν άρρωστος, που ήταν είχε το σκόλωμα της αρκή. Πληροφοριοδότες. Για αυτούς όλους τους συνεργούς τους το Ευαγγέλιο ομολογεί ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα εν βίβλο ζωής. Φιλιππησίους 4, κεφάλαιο στίχος 3. Εδώ να αναφέρω αυτό το οποίο γινόταν με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ο Άγιος Κοσμάς που έκανε η Ιεραποστολή οργάνωσε το ίδιο σύστημα. Υπήρχανε, όταν ήταν για να πάει σε μία περιοχή, ο Άγιος Κοσμάς, πήγαιναν πιο μπροστά απεσταλμένοι και ετοίμαζαν το έδαφος για την επίσκεψη του Αγίου Κοσμά. Ενημέρωναν το λαό, οργάνωναν τη σύναξη σε κάποιο τόπο. Ας πούμε στη Μονή Γερομερίου, στη Θεσπρωτεία, συγκεντρώθηκαν 10.000 άνθρωποι. Είχαν πάει προηγουμένως αυτοί οι οποίοι ετοίμασαν, τους ειδοποίησαν το λαό, ετοίμασαν τον τόπο, ετοίμασαν τη φιλοξενία όπου θα πήγαινε και θα έμενε ο Άγιος Κοσμάς. Είχε μαζί του, λέει ο Άγιος, είχε ο Άγιος Νικόδημος, λέει ότι είχε 40 μοναχούς, ιερείς και μοναχούς. Οι ιερείς, ο Άγιος Κοσμάς
Ο Άγιος Κοσμάς δίδασκε, είχε τους μεταφραστές, είχε τους δραγουμάνους. Όταν δίδασκε κυρίως στην Ορεινή, στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και την Αλβανία και που έφτασε μέχρι τα Σκόπια, ο Άγιος Κοσμάς είχε μεταφραστές και στα Βλάχικα και στα Σλάβικα και στα Αρβανίτικα και στα Τούρκικα. Έπρεπε να ακούσουν όλοι. Χρειάζονται οι μεταφραστές. Έγραφαν τις διδαχές του. Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά είναι, δεν έγραψε κάτι ο Άγιος Κοσμάς. Τα έγραψαν οι γραμματείς. Υπήρχαν ταχυγράφοι οι οποίοι άκουγαν τον Άγιο Κοσμά και έγραφαν. Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά είναι των τελευταίων 2, 3, 5 ετών. Δεν έχουμε τα υπόλοιπα 15 χρόνια που ήταν ο Άγιος Κοσμάς στην Ιεραποστολή. Δεν έχουμε τις διδαχές του. Δεν έχουμε πληροφορίες που πήγε. Ή είχε μαζί του ζώα. Είχε τους που είχαν σιτάρι. Είχε μεγάλα καζάνια και έβαζαν σιτάρι για τους ανθρώπους, χιλιάδες άνθρωποι που τον άκουγαν. Είχε μανουάλια, είχε χιλιάδες σταυρουδάκια, ξύλινα, κομποσχήνια, που μετέφερε στους χριστιανούς. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, δηλαδή δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε ιεραποστολή. Θέλουμε συνεργάτες. Ο Ιεραπόστολος δεν είναι μόνος του. Γι' αυτό και θέλει προετοιμασία η Ιεραποστολή. Δεν είναι, ας πάω στην Ιεραποστολή. Ποιος θα έχεις μαζί σου? Ποιος θα έχεις τα μετόπιστεν? Ποιοι θα σε υποδεχθούν? Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική να στηρίζεται η Ιεραποστολή σε κοινότητες. Σε ελληνικές κοινότητες, την ομογένεια. Η ομογένεια είναι οι ομογενείς μας, οι οποίοι θα... Έτσι έκανε και ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Όπου πήγαινε, σε κάθε πόλη που πήγαινε, πήγαινε στους συμπατριώτες, τους Εβραίους, πήγαινε στη συναγωγή. Έτσι και οι Ιεραπόστολοι πρέπει να στηρίζονται στην ομογένεια. Πρέπει να... Ο πατήρικος μας, ο Γοριάτης, αυτά μας τα έχει πει, ότι θέλει προσοχή. Όταν πάμε σε ένα χώρο, σε ένα τόπο και έχει Έλληνες εκεί, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τους Έλληνες. Και οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν την Ιεραποστολή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από την Κινσάσα, τουλάχιστον που ξέρω από το Κονγκό, είναι μόνο 100 Έλληνες. Κι όμως αυτοί οι 100 Έλληνες, οι οποίοι φιλοτιμήθηκαν από την Ιεραποστολή που έκανε και ο Μακαριστός, ο Τιμόθεος, ο Ιγνάτιος, ο Πενταπόλεος, ο Μανδελίτης και ο Μακαριστός ο Νικηφόρος, κινητοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Έδωσαν το οικόπεδο όπου χτίστηκε η θεολογική σχολή. Έφτιαξαν ένα μεγάλο σχολείο μέσα στην Κινσάσα, 1000 μαθητών, το έκανε η ελληνική κοινότητα και το έδωσε στην Ιεραποστολή. Τι λέτε? Η ομογένεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους Ιεραποστόλους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την Ιεραποστολή. Για να είναι εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επέκταση της Ορθοδοξίας. Κύριοι συντελεστές ήταν της Ιεραποστολής, ήταν οι μάρτυρες της πίστεως. Λοιπόν, εγώ το λέω ξεκάθαρα, το διαλαλώ, το γράφω, ότι οι μεγαλύτεροι Ιεραπόστολοι είναι οι Άγιοι. Οι μεγαλύτεροι Ιεραπόστολοι ήταν οι Απόστολοι και μετά ήταν οι μάρτυρες. Εκείνο το οποίο συγκίνησε πάρα πολύ τους ειδωλολάτρες ήταν η πίστη, η ανδρεία την οποία έδειξαν οι μάρτυρές μας στα μαρτύρια. Θαύμαζαν τους μάρτυρες τι κουράγιο είχαν και πώς αντιμετώπιζαν το μαρτύριο. Και χιλιάδες άνθρωποι
πίστευαν εξαιτίας αυτής της ανδρείας που έδειχναν οι Άγιοι Μάρτυρές μας την ώρα του μαρτυρίου, την ώρα των βασανιστήριων, που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταστρέφονται και οι ίδιοι οι Δήμοι. Οι ίδιοι οι Δήμοι που βασάνιζαν τους μάρτυρες έβλεπαν μπροστά τους τις στήλες, τις κολόνες της πίστεως. Έβλεπαν την πίστη ζωντανή και αυτή η πίστη γινόταν μαγνήτης και από βασανιστές γινόντουσαν χριστιανοί. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Και ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Κατερίνα. Η Αγία Κατερίνα, εδώ που μαρτυρούσε στην Αλεξάνδρειά μας, στην ελληνικότατη Αλεξάνδρεια, η Αγία Κατερίνα έκανε χριστιανή την βασίλισσα, τη γυναίκα του Μαξέντιου. Έκανε χριστιανό τον αρχηγό του στρατού, τον Πορφύριο. Έκανε χριστιανούς τους 150 ρήτορες, οι οποίοι πήγαιναν να συζητήσουν μαζί της. Έκανε 500 στρατιώτες, τους έκανε χριστιανούς η Αγία Κατερίνα. Όλοι αυτοί έγιναν από το αιτία για να γίνουν χριστιανοί, ήταν το μαρτύριο της Αγίας μας Κατερίνας. Η Αγία Μαρίνα αναφέρεται ότι στην Πισιδία, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου μαρτύρησε η Αγία Μαρίνα, αναφέρεται την προηγούμενη μέρα, γιορτάζει 17 Ιουλίου, έτσι, στις 16, αν δείτε το συναξάρι, γράφει τη αυτή ημέρα μνήμη των 11.000 μαρτύρων που μαρτύρησαν με την Αγία Μαρίνα, που σημαίνει ότι αυτοί είχαν γίνει χριστιανοί έχοντας σαν παράδειγμα πίστεως την Αγία Μαρίνα. Το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας έγινε αιτία να γίνουν χριστιανοί και να μαρτυρήσουν μαζί της. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Σε ένα ιεραποστολικό αφιέρωμα που κάναμε σε ένα ερωτολόγιο της Μονής του Αγίου Κοσμά και θα κυκλοφορήσει, ελπίζω, σύντομα το αφιέρωμα στους ιεραποστόλους της Εκκλησίας μας. Μέσα στους ιεραποστόλους έχουμε και τους μάρτυρες, οι οποίοι αναφέρονται ότι έγιναν αιτία να μεταστραφούν οι δήμοι τους και ο λαός. Ο Άγιος Χριστόφορος. Ο Άγιος Χριστόφορος. Του έστειλαν μέσα στην φυλακή δύο πόρνες. Την Ακυλίνα και την Καλλιόπη. Αυτές οι πόρνες ήθελαν να ρίξουν στην αμαρτία τον Άγιο Χριστόφορο, διότι αυτό σοφίστηκαν οι δολάτρες. Οι χριστιανοί φοβούνται την αμαρτία. Αυτό θα τους κάνουμε, να τους ρίξουμε στην αμαρτία. Και έστειλαν τις δύο πόρνες. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ο Άγιος Χριστόφορος να κάνει χριστιανές τις δύο πόρνες. Και πίστεψαν και μαρτύρησαν μαζί του. Τις έκαψαν. Μάλιστα. Ο Άγιος Ελευθέριος, ο Άγιος Ελευθέριος, ο αξιωματικός που πήγε να τον συλλάβει, έγινε πρώτος χριστιανό. Ναι. Επίσης, βασιλείς έγιναν οι Ιεραπόστολοι, όπως ο Ισαπόστολος και βασιλεύς της Ρωμιοσύνης, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, που είναι Ισαπόστολοι. Μάλιστα στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται ο Σταυρός του Αγίου Κωνσταντίνου, που είχε μαζί του στις εκστρατείες. Ο Ιουστινιανός. Ο Ιουστινιανός έκανε ιεραποστολή. Εδώ στην Αφρική έστειλε ιεραποστόλους μέχρι την λίμνη Βικτόρια. Κατά μήκος του Νείλου ποταμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί χριστιανικοί οικισμοί. Και όλοι αυτοί οι οικισμοί δημιουργήθηκαν τον 6ο αιώνα από ιεραποστολή την οποία οργάνωσε ο Ιουστινιανός. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος ήταν εκείνος ο οποίος
βοήθησε και οργάνωσε την εργοστήρια προς τους Βουλγάρους και στη συνέχεια προς τους Σλάβους. Ο βασίλειας ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ήταν εκείνος ο οποίος έστειλε την αδελφή του, γυναίκα του Βλαδίμηρου, και έγιναν χριστιανοί Ρώσοι. Ο Μιχαήλ ήταν εκείνος ο οποίος στήριξε την Ιεραποστήλη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ο Βόρης, ο Ρατισλάβος, βασιλείς, οι οποίοι έγιναν Ιεραπόστολοι στον τόπο τους. Ο Τυριδάτης στη Γεωργία, που θεραπεύτηκε από την Αγία Νίνα και είπε όλοι να γίνουν χριστιανοί. Και επειδή μιλούσε η Αγία Νίνα για τον πρώτο ξάδελφό της, τον Άγιο Γεώργιο, είπαν θα ονομαστούμε Γεωργιανοί, θα ονομαστούμε. Και η χώρα μας Γεωργία. Επίσης είπαμε, οι μάρτυρες και οι Άγιοι είναι κυρίως οι Ιεραπόστολοι. Οι βασιλείς. Έμποροι. Ο Γρηγόριος Σελάχοφ, που οργάνωσε στη Ρωσία την Ιεραποστολική Εταιρεία, ήταν εκείνος ο οποίος βοήθησε με την Ιεραποστολική Εταιρεία την Ιεραποστολή στην Αλάσκα και την Άπο Ανατολή, Κορέα και Ιαπωνία και την Κίνα. Εχμάλωτοι, σαν την Αγία Νίνα που σας ανέφερε προηγουμένως, που εκχριστιάνισε τους Γεωργιανούς, και σαν τους 300 Ρώσους στρατιώτες που εχμαλωτίστηκαν από έναν Ρωσοκινέζικο πόλεμο, οι Κινέζοι συνέλαβαν 300 Ρώσους στρατιώτες εχμάλωτους και τους οποίους μετέφεραν στο Πεκίνο. Αυτοί οι 300 εχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες ξεκίνησαν την Ιεραποστολή στην Κίνα. Μάλιστα. Στην Ιεραποστολή συνέβαλαν άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Αναφέρονται πολλοί άνδρες, γυναίκες, πολιτικοί, βασιλείς, πριγκίπισσες, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, έμποροι, ναυτικοί, μετανάστες, ακόμη και εχμάλωτοι, που όλοι αυτοί αυθόρμητα συνέβαλαν στη διάδοση του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος πήραν μαζί τους τεχνίτες για την ανέγερση ναών. Για την οργάνωση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας στάλθηκαν μαζί με τους κληρικούς και αρχιτέκτονες, ζωγράφοι και πολλοί τεχνίτες, οι οποίοι έκτισαν ναούς, μοναστήρια και εργάστηκαν για τον πολιτισμό της χώρας. Στάλθηκαν φιλόσοφοι στη Βουλγαρία, υπάρχει στη Σερβία, υπάρχει στην Μονή της Μανίσας, υπάρχει εκεί ήταν ένας το μοναστήριο αυτό το ίδρυσε ένας Έλληνας μοναχός, ένας Έλληνας φιλόσοφος. Ναι, δηλαδή που ήξερε γράμματα, γραμματισμένοι άνθρωποι. Η Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα συνόδευσε την πριγκίπισσα Άννα, την αδελφή του βασίλειου του Βουλγαροκτόνου, του Δευτέρου, που την έστειλε για νύφη στον Βλαδίμηρο, τη συνόδευσαν πολλοί Έλληνες κληρικοί και τεχνίτες και σε μικρό διάστημα οικοδομήθηκαν πολλοί ναοί και μοναστήρια, τα οποία έγιναν κέντρα γραμμάτων και τεχνών, πολιτισμού και φιλανθρωπίας. Βούλγαροι πρόσφυγες στην Ρωσία έδωσαν μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της φιλολογικής κινήσεως. Ο Ρώσος Ινοκέντιος Φουγκουρόφσκι, μετώνομαστηκε φιλόθεος, ο Φουγκουρόφσκι, όταν πήγε στην Κίνα, είχε 34 συνεργάτες, που είχε και ανάμεσά τους 14 ήταν τεχνίτες. Ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης, σε εκείνο το μνημειώδες έργο που έχει γράψει για την Ιεραποστολή, έχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τους συνεργάτες της Ιεραποστολής.
Συγγνώμη. Λέει λοιπόν, ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης γόριζε τους συνεργάτες, τους εντόπιους και τους μετόπιστε. Παρατηρούσε, κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες πρέπει να είναι άνθρωποι υπακοής, αναγεννημένοι, με σωστή μυστηριακή ζωή, συνεργάσιμοι, παραδείγματα εργατικότητος προς τους ιθαγενείς και με διάθεση να τα θυσιάσουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει υγεία. Δεν μπορεί να είναι άρρωστος, ούτε σωματικά, ούτε ψυχικά. Ανώμαλο, συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά θέλει υγεία η Ιεραποστολή. Θέλει δυνατούς ανθρώπους. Έχει πολλές κακοχίες. Και θέλει, βέβαια εντάξει, δεν λέμε, και ο Απόστολος Παύλος είχε αρρώστια, και και άκουσε, παρακολούσε τον Χριστό να τον λυτρώσει από τον σκόλοπα και ο Κύριος είπε «Η δύναμή σου είναι ασθενία τελειούται, κάτσε εκεί όπως είσαι, τον πειρασμό τον στέλνω για να ταπεινώνεσαι, για να μην, ναι, ή ο πατήρ Χρυσόστομος Πασαραντόπουλος ήταν μεγάλος σε ηλικία. Δεν ήταν πρόβλημα τα γερατιά. Τα ξεπέρασε με την πίστη του. Αλλά πρέπει κανείς να έχει προϋποθέσεις. Και πνευματικές, να έχει υγεία. Ακέραιη διανοητική κατάσταση. Διαχυτικότητα. Δεν μπορεί να είναι εσωστρεφής. Θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί. Δεν μπορεί να κλίνεται. Δεν μπορεί να σιωπά. Δεν μπορεί να είναι μουγκός. Μια εκκλησία που δεν μιλάει, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι άχρηστη εκκλησία. Δεν υπάρχει. Όχι απλώς δεν συμμετέχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει πει πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Ιεραπόστολος ή συνεργάτης να μην μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να είναι... να θίγεται εύκολα. Δεν μπορεί να θίγεσαι. Δεν μπορεί να έχεις παραξενιές. Δεν μπορείς να έχεις χούγια και να έρθεις στην Ιεραποστολή. Τα κάνεις άνω κάτω. Και τους Ιεραποστόλους και τους λαϊκούς χριστιανούς. Να είναι κανείς νορμάλ, όσο γίνεται. Εντάξει. Και να έχει χαρά και ανοιχτή καρδιά. Εδώ επιτρέψτε μου κάτι το οποίο ξέχασα στην προηγούμενη συνάντησή μας για το μοναχισμό. Δεν σας είπα λεπτομέρειες περισσότερες για την Ιεραποστή του Αββά Απολλώ. Ξέρετε εκείνο τι ήταν εκείνο που κυρίως έκανε εντύπωση στους ειδωλολάτρες και έγιναν χριστιανοί. Ποιο ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε εντύπωση στο κοινόβιο και στους μοναχούς του Αββά Απολλώ? Ήταν η αγαλίαση που έβλεπαν στα πρόσωπά τους. Φοβερό. Η αγαλίαση που έβλεπαν στα πρόσωπά τους ήταν ο μαγνήτης για να πούν ότι εμείς θα γίνουμε χριστιανοί. Έλεγε ο Αββάς Απολλώς, δεν γίνεται χριστιανός και να είναι κατσούφης. Δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός μας έσωσε. Ναι, εντάξει. Στο δωμάτιό μας κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Στο λαό του Θεού, μπροστά στους ανθρώπους, δεν κάνουμε μούτρα. Δεν έχουμε κατεβασμένα τα μούτρα. Συγγνώμη, το λέω έτσι απλά. Δεν είμαστε σκυθροποί. Μπροστά στους ανθρώπους... ο άλλος είναι η χαρά μας, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο. Χριστός ανέστη χαρά μου. Όταν λοιπόν είσαι μαζί με άλλους, δεν είσαι κατσούφης. Δεν θυμάσαι εκείνη τη στιγμή τις αμαρτίες σου. Εκείνη τη στιγμή μιλάει η αγάπη. Εκείνη τη στιγμή μιλάει η σχέση που έχεις με τον Χριστό, που είναι ο λυτρωτής σου και θέλεις να μεταφέρεις αυτό. Δεν λέω να είμαστε χαζοχαρούμενοι, έτσι.
να, λέμε, να γελάμε και να λέμε ανέκδοτα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ την χαρά που είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εννοώ. Είναι η χαρά που λέγει ο Κύριος. Η χαρά που ανέκφραστη, που σχετίζεται με την ειρήνη που έχει κανείς μέσα στην καρδιά του, που έχει με την ήρεμη συνείδηση, ειρηνική συνείδηση, που έχει σχέση με την προσευχή, με την κοινωνία με τον Χριστό. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι κατσούφης ο Ιεραπόστολος και ο συνεργάτης. Να έχει χαρά και ανοιχτή καρδιά. Σκυθροπότητα. Εντός εισαγωγικών μούτρα. Και κλειστή καρδιά, άστο. Ας καθίσω στο σπίτι του. Να μην μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Ναι. Που λέμε. Λέει λοιπόν ο πατήρκος μας, συνεχίζοντας το θέμα των συνεργατών, λέει τι συνεργάτες χρειάζονται. Ακούστε. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι για την ανέγερση των ναών. Ο ίδιος ήταν μηχανοδηγός, είχε τελειώσει τη σχολή Ευκλείδη στην Θεσσαλονίκη και ήξερε να χτίζει. Είναι αυτός που έστησε το σταυρό πάνω από τη Φλόρινα 33 μέτρα. Ναι, ο πατήρκος μας. Έβγαιναν τα χέρια του και έκανε όλα τα ιδρύματα στη Φλόρινα, κοντά στο Γέροντα Αυγουστίνο. Χρειάζονται, όπως είπαμε, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι για την ανέγερση των ναών, των ιεραποστολικών κέντρων, των σχολείων, των νοσοκομείων. Δεν έχω έναν μηχανικό να κάνω ένα ναό εδώ. Δεν έχω έναν αρχιτέκτο να μου κάνει τα σχέδια εδώ να κάνουμε την αγροτική σχολή. Τώρα φτιάχνουμε την αγροτική σχολή και αναγκάζομαι να πάρω έναν καθολικό. Πού είναι ο Ορθόδοξος να έρθει να βοηθήσει εδώ? Συγγνώμη. Ή να μην προχωρήσω παραπέρα. Θέλουμε λοιπόν τεχνίτες, ναι. Ιατρούς για την οργάνωση ιατρείων, νοσοκομείων, προγραμμάτων θεραπείας, ναι. Ενημέρωση για την υγεία. Ήρθε μια πολύ καλή κοπέλα από τη Λάρισα, νοσοκόμος, η Αρετή, η οποία έκανε και βοηθούσε στην κατασκήνωση, ας πούμε, για τα παιδιά μας, αλλά έκανε και ενημέρωση για την υγεία των παιδιών και των κοριτσιών, των εφήβων. Υπάρχουν θέματα πολλά. Αυτό κάναμε και μέσα και στο Κονγκό, οι γιατροί που ερχόντουσαν, πηγαίναμε στις ενορίες και γινόταν ενημέρωση για την πρόληψη ασθενειών και για μέτρα υγείας, τα σκουπίδια, τα απόβλητα, τα νερά, πώς, όλα αυτά. Γιατί πάμε να γιατρέψουμε, αλλά όταν οι ίδιοι δεν έχουν πάρει μέτρα υγείας, δεν έχουν προφύλαξη από τις ασθένειες, ξαναρρωσταίνουν πάλι. Ναι. Επομένως, και χρειάζεται πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν είναι μονάχα να λέμε το Λόγο του Θεού. Είναι και το Λόγο της ζωής των ανθρώπων. Να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των ανθρώπων και να τα αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε, λέγει ο πατήρκος μας, γεωπόνους για τη δημιουργία αγροκτημάτων, κήπων, φάρμας. Μουσική για τη διδασκαλία εκκλησιαστικής μουσικής. Αγιογράφη για τη διδασκαλία της αγιογραφίας και την αγιογράφηση των ναών. Δεν υπάρχει ένας μονάχα είναι αγιογραφημένος ο ναός. Εδώ στην Μπουκόπα, ο ναός των Αγίων Αποστόλων, την οποία η κυρία Τουφεξή από τη Θεσσαλονίκη προσέφερε, χτίστηκε ο ναός και τον αγιογράφησε και τον ναό. Εκπαιδευτική για την οργάνωση των σχολείων. Χρειάζεται να έχει οι συνεργάτες, πρέπει να είναι και εδώ, οι ντόπιοι, οι οδηγοί.
οι σύμβουλοι, οι ντόπιοι, οι ηθαγενείς. Δεν μπορεί να είναι μόνο στο Ιεραπόστολος, ο επίσκοπος. Πρέπει να έχει το συμβούλιο, πρέπει να λειτουργεί συνοδικά. Αυτά τα έλεγα σήμερα εδώ στους ιεροσποδαστές μας και στους υποψηφίους ιερείς. Να συμβουλεύεται, να μην κάνει του κεφαλιού του. Έλεγα, θέλω να κάποιους συνεργάτες να έρθουν από την Ελλάδα, να είναι κοντά μας, να μπορώ να συζητώ τα θέματα που έχω. Ένα τραγικό το οποίο έζησα στην Αλβανία ήταν αυτό. Ήμουν μόνος, κατά μόνος. Μέσα στο καθεστώς αυτό το οποίο υπήρχε, που μας παρακολουθούσε συνεχώς, και μέσα στους πονεμένους και μέσα στους πονεμένους χριστιανούς που πέρασαν από που πέρασαν μέσα από διαπυρός και διαπυρός και σιδήρου και δεν είχα έναν δικό μου άνθρωπο που να μπορώ να του μιλάω τη γλώσσα μου και να του λέω, να του πω, α, θέλω να κάνω αυτό, τι λες εσύ, να έχω μία γνώμη. Θέλω τη γνώμη. Αλλά να ακούσω και εγώ αυτό που θέλω να κάνω. Να τα ακούσω λέγοντάς το. Και θα κάνω προσευχή και θα αποφασίσω τι θα κάνω. Αλλά θέλω και κάποιον να μοιραστώ αυτά τις σκέψεις μου. Τα πολύ σοβαρές αποφάσεις για την πίστη, για την Εκκλησία μας. Είπα πολλά. Είπαμε πολλά για τη λατρεία, για το μοναχισμό, για την θέση της λατρείας στην Ιεραποστολή και για τους συνεργάτες στο ιεραποστολικό έργο. Ερωτήσεις. Πατήστε τώρα η σχέντα αν έχετε κάποια ερώτηση για τον Γέροντα, αν θέλετε. Αρχίσουμε την κυρία Ελευθερία. Ναι, Ελευθερία. Εύχομαι να είστε καλά. Ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω. Το ένα είναι, όταν λέμε στην πίστη μας ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, δεν συμβαίνει αυτό και με όλα τα πλάσματα του Θεού? Βέβαια. Και επίσης, όταν όλοι λέμε ότι έχουν τάλαντα, έχουν χαρίσματα, επίσης δεν συμβαίνει με όλα τα πλάσματα του Θεού? Βέβαια. Άρα μπορούμε να πάρουμε τη σοφία από τον καθένα, δηλαδή όχι μόνο από τους χριστιανούς, και από μη χριστιανούς. Καμιά φορά, τέλος πάντων. Τους χριστιανούς λέω, επειδή έχουν και αυτοί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Να φανταστώ ότι εξομολογείτε εσείς. Λόγω της... στην Ελλάδα, ναι, εξομολογούσα. Λόγω της γλώσσας, λόγω της γλώσσας, δυσκολεύομαι να μπορέσω να επικοινωνήσω. Εντάξει, να πω καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, αυτά, εντάξει. Αλλά ή, ας πούμε, θα μου πει μονολεκτικά την αμαρτία. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα. Θα μου πει, ας πούμε, θυμός, φόνος, ψέμα, κλοπή, με μία λέξη. Θα το καταλάβω. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, όταν ένας άνθρωπος που είναι νεόφερτος στην Ορθοδοξία και ακόμα καλά-καλά ίσως δεν γνωρίζει ότι έχουμε όλοι αμαρτίες, πώς τον προσεγγίζετε για να τον κάνετε να αισθανθεί ότι πρέπει εγώ να καταλάβω ότι έχω αμαρτίες για να τις πω? Γι' αυτό προετοιμάζω τους συνεργάτες, τους ιερείς, και τους κάνω πνευματικούς. Έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι εδώ, έχουμε κάνει 17 πνευματικούς, τους έχω καθοδηγήσει και τους έχω πει
τους καθοδηγώ πώς να εξομολογούν και πώς να καθοδηγούν τις ψυχές. Και προχωράμε, δόξα τω Θεώ. Βεβαίως είναι πρώτος ο επίσκοπος που έχει το δικαίωμα, την εξουσία του δεσμήν και λιήν, αλλά έχει τους συνεργάτες που είναι οι πνευματικοί πατέρες. Ναι. Και έτσι το βολεύουμε. Όταν ήμουν κάποτε, ήθελα να σας πω μια εμπειρία για αυτό που λέτε. Όταν ήμουν κάποτε στη Σμύρνη, 5 χρόνια πήγαινα στη Σμύρνη και λειτουργούσα, είχαν έλθει κάποιοι ρωσόφωνοι. Πήγαν Ρώσοι εκεί. Ήθελαν να εξομολογηθούν. Μου είπαν ότι θέλουν να εξομολογηθούν. Λένε πώς θα... ή κάποιοι τουρκόφωνοι, δικοί μας Έλληνες. Λένε πώς θα εξομολογηθούμε τώρα. Τις λέω το εξής. Άκουσε με δεις. Εσύ γράψτα. Σκέψου τι έχεις να πεις. Πες τα. Και έστω αν εγώ δεν καταλαβαίνω, ξέρει και ρωσικά και τουρκικά, ξέρει ο Θεός. Θα τα ακούσει. Και έτσι να βολευτούμε. Δηλαδή σε κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη. Έτσι. Αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα, θα πάει σε πνευματικό, ο οποίος μπορεί να μιλάει τη γλώσσα και να καταλαβαίνει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαλιακός, ανοίξτε το μικροφωνό σας, αν θέλετε. Ανοίξτε το μικροφωνό σας, αν θέλετε. Καλά, θα προχωρήσουμε στον πατέρα Αντώνιο και θα ξαναγυρίσουμε στον κύριο Μαλιακό όταν προσπαθήσει να ανοίξει το μικροφόνο του. Ναι, πατέρα Αντώνιο, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμένο, για όλα αυτά που λέτε και είναι προϊόν εμπειρίας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε τα δεδομένα της Ελλάδας και κάποια από αυτά μας φαίνονται αρκετά ξένα, κάποια όμως μας φαίνονται και πάρα πολύ οικεία. Και αυτό είναι και το ευχάριστο. Ότι η Ιεραποστολή δεν έχει κάνει μόνο ότι θα το αλλάξεις την πίστη, όπως είπατε, αλλά χρειάζεται ακριβώς να χτίσεις, να φέρεις αρχιτέκτονες, όλα αυτά που είπατε, που είναι πολλές ειδικότητες από ό,τι κατάλαβα και είναι και το δύσκολο. Ήθελα να ρωτήσω, από τους ντόπιους δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι τόσο σπουδαγμένοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ότι είναι χαμηλά τόσο πολύ τα στρώματα, ας πούμε, πολύ καταξιωμένοι και αυτά, κάτσε αγάπη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, από τους ντόπιους δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε. Γιατί θα ήταν πιο ομαλό, κατά τη γνώμη μου, να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, θα ήταν πιο οικείο για αυτούς. Γιατί όταν βοηθάνε, γίνεται δικιά τους υπόθεση, θα είναι και πιο εύκολα οι συνεργάτες. Από το να έρθει κάποιος να μπει στην οτροπία, είναι λίγο δύσκολο, νομίζω. Να μάθει τη γλώσσα, να μάθει τα έθιμα, να μάθει αυτά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από εκεί δεν έχετε έτσι βοήθεια συνεργάτες. Ναι. Αυτό, πατέρα Αντώνη, αυτό είναι ο σκοπός. Να τους δείξουμε εμείς πρώτα-πρώτα και οι επίσκοποι και οι ιεραπόστολοι να τους διδάξουμε την πίστη, να γίνει οικία η πίστη τους και να συνεχίσουν αυτοί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, τους συνεργάτες που χρειαζόμαστε είναι να τους μάθουμε για να συνεχίσουν. Να τους μάθουμε πώς χτίζονται οι ναοί. Να τους μάθουμε πώς είναι η βυζαντινή μουσική, να τους μάθουμε πώς είναι η αγιογραφία, πώς γίνονται τα κεριά, πώς γίνεται το θυμίαμα, πώς γίνονται τα καρβουνάκια, πώς ράβουν τα άμφη και να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θέλουμε. Εμείς κάποια στιγμή πρέπει να αποτραβηχθούμε. Αυτό έκανε πάντοτε, έχεις δίκιο, αυτό έκανε πάντοτε η Εκκλησία μας. Πήγαινε μπροστά, διέδιδε και μετά δημιουργούσε, παρέδιδε την Ορθοδοξία στους ντόπιους πλέον, να τη συνεχίσουν οι ντόπιοι. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός. Να έρθουν κάποιοι να διδάξουν και οι ντόπιοι να συνεχίσουν. Αυτό. Ωραία. Κύριε Μαλιακός, να προσπαθήσει το μικρόφωνο σας ανοίξετε. Α, σας ακούμε, ναι. Με ακούτε? Ναι. Ναι. Ευλογείτε, γέροντα. Ο κύριος Ασημέ. Ασημέ, ναι.
Μένω στην Αμερική, σε μια επαρχία η οποία είναι περίπου γύρω σε 90.000 κατοίκους. Είμαστε 3-4, το πολύ 5-6 ορθόδοξες οικογένειες. Όλοι μου γύρω, και βασικά δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς. Η μόνη επαφή που υπάρχει είναι το αν πηγαίνουμε στην εκκλησία και πολλοί από αυτούς μπορεί να τους δεις μία φορά στο εξάμεινο, στο χρόνο και μπορεί και λιγότερο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πώς μπορείς να πλησιάσεις έναν ο οποίος είναι, μπορεί να είναι προτεστάντης, καθολικός, περισσότεροι δεν πιστεύουν σε τίποτα, για να τον πλησιάσεις, για να του μιλήσεις κάτι για την Ορθοδοξία. Στην Εκκλησία μπερδεύω με τα αγγλικά τώρα, εγώ μεταφράζω βασικά από αγγλικά σε ελληνικά. Κάνω κατηχητικό για χρόνια τώρα. Έκανα και μελέτη Αγίας Γραφής στη δουλειά που βασικά όλοι ήταν προτεστάντες, μόνο αυτοί έρχονται. Στα τόσα χρόνια νομίζω εγώ ότι το μόνο που συνέβαλα κάποιος έχει γίνει ορθόδοξος. Πάλι έρχομαι πάλι στο αρχικό ερώτημα που είχα κάνει. Πώς μπορείς να πλησιάσεις έναν ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, καμία σχέση με ορθοδοξία, πολλοί δεν έχουν καθόλου σχέση με εκκλησία, με τίποτα. Πώς μπορεί να αρχίσεις, πώς μπορεί να κάνεις την αρχική νήξη για να μιλήσεις. Ναι. Νομίζω, αδελφέ, ας είμαι, έχεις και εμπειρία και εσύ, ότι καταρχάς η επικοινωνία με τον άνθρωπο, η καλή μας σχέση, ο καλός μας λόγος, η ευπροσυγωρία μας, να μην είμαστε απόμακροι, και να κατέβουμε στο επίπεδό του, να του πούμε καλημέρα, καλησπέρα, να ακούσουμε τα προβλήματά του, να ασχοληθούμε με τα προβλήματά του, τουλάχιστον να τον ακούσουμε. Πώς περνάς, πώς είναι η οικογένειά σου, μετά από μια πρώτη, δεύτερη, δέκατη συνάντηση, θα πρέπει να προχωρήσουμε από την επιδερμική επικοινωνία, να προχωρήσουμε στην προσωπική επικοινωνία και να ενδιαφερθούμε για τα θέματα του, να έρθουμε στη θέση του. Έτσι κάναμε μια φορά που έκανα ιεραποστολή στο Κονγκό, θυμάμαι το εξής. Πήγαινα και ξαναπήγαινα και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Τους μιλούσε για την προσευχή, τους μιλούσε για την εκκλησία, τους μιλούσε για αυτά. Λέω, τι θα κάνω τώρα. Αυτοί δεν συγκινούνται. Αλλάζω τακτική και λέω, ακούστε να δείτε. Σήμερα δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσετε εσείς. Ναι, για πέστε μου. Πέστε μου τα προβλήματά σας. Έχετε γιατρό εδώ. Πώς πάτε με το θέμα της υγείας. Πώς πάτε με το θέμα της παιδείας. Έχετε σχολεία εδώ. Μας λένε, μπα, όλα, δεν είμαστε χωρίς πόρτες και παράθυρα. Λέει, και οι δάσκαλοι έχουν φύγει, γιατί οι δάσκαλοι παίρνουν μικρό μισθό και πάνε και κάνουν άλλες δουλειές. Ναι. Λέω, γιατρούς έχετε. Λέει, πρέπει να πάμε μία ώρα με τα πόδια να πάμε σε γιατρό. Τι γίνεται με τα διαζύγια εδώ, δηλαδή μπήκαμε σε, έχετε δουλειές, έχετε με τα οικονομικά, με όλα αυτά. Μπήκαμε δηλαδή, τους άφησαν να μιλήσουν για τα δικά τους τα θέματα. Ναι. Αυτό ξεκίνησε, ήδη δημιουργήθηκε ενορία. Έχει δημιουργηθεί ενορία ασημεία. Και τους είπα ότι ακούστε να δείτε, για όλα αυτά, για όλα τα θέματα σας, έχει λόγο ο Θεός.
και νοιάζεται ο Θεός για αυτά. Θέλετε να ξεκινήσουμε να κάνουμε, να μιλάμε στο Θεό για αυτά τα θέματα? Ναι. Λάτε λοιπόν να κάνουμε προσευχή για την υγεία, για τις οικογένειες, για την εργασία, για την παιδεία και να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Για όλα. Λέει ναι. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η Αποστολή. Νομίζω ότι με την και επίσης με ένα σεβασμό να μην θεωρήσουν ότι πάμε με το ζόρι να τους αλλάξουμε. Αυτό θέλει προσοχή, έτσι και εσύ το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Αυτός θα αντιδράσει και θα κάνει πίσω. Δεν θα... Σεβόμαστε την πίστη του άλλου. Σεβόμαστε αυτό το οποίο πιστεύει. Και προσπαθούμε να μιλήσει ο Θεός μες στην καρδιά του. Όχι τόσο εμείς. Έτσι. Ευχαριστώ, Ασήμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Νικόλα Γκουράρο. Θέλω το τηλέφωνο του για διαφορετικό θέμα. Θέλω να του τηλεφωνήσω. Δεν έχω φωτογραφία, δεν έχω picture. Αν μπορέσετε να μου δώσετε το τηλέφωνο σας, αν μου πείτε το τηλέφωνο σας για να το γράψω. Σας το γράφω, κύριε Σίμε, στο chat. Να το δείτε στο chat. Δεν έχω κάμερα τώρα, δεν έχω picture. Όχι, δεν χρειάζεται κάμερα. Το βλέπετε τώρα στο μήνυμά σας μπροστά στο chat. Το βλέπετε μπροστά σας, σας το έγραψα. Θα σας στείλω στο email αυτή τη στιγμή, θα σας στείλω στο email σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μαλιακέ. Εγώ ευχαριστώ, ευλογείτε. Είστε καλά. Η κυρία Κοκκίνου και μετά η κυρία Καραπετρίδου να ετοιμάζετε. Ναι, κυρία Κοκκίνου, σας ακούμε. Γέροντα, την ευχή σας. Του κυρίου. Πολύ ωφέλιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε. Τι ωραία εικόνα που έχεις από πίσω σου, Θεοδόρα. Ευχαριστώ. Πού την παίρνεις αυτή? Το καταδύναμη είναι από το Μουσείο Getty, το έχω βάλει και έτσι όταν κάνω μάθημα μέσω Zoom θέλω να έχω την προστασία του. Είναι το μοσαϊκό από την Αγία Σοφία, έτσι. Ναι. Το Getty έχει κάνει, ας πούμε, παραχώρηση για να μπορούμε να το βάλουμε και στο Zoom. Ωραία. Για πες μας, Θεοδωρά. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Για κάποιον, ας πούμε, επαγγελματία που θα ήθελε να βοηθήσει το έργο σας, αλλά δεν έχει άπλετο χρόνο, θα μπορούσε, ας πούμε, να έρθει να βοηθήσει για μερικούς μήνες? Αυτό είναι κάτι που ισχύει. Το ήρθαν οι γιατροί εδώ να μας οργανώσουν το νοσοκομείο. Έμεινα μία εβδομάδα, οργανώθηκε το νοσοκομείο, το οργανόγραμμα, το πώς θα γίνει. Και φύγανε, σήμερα έφυγαν από την Αθήνα, από το ΚΕΔΑΣ. Έχει έρθει ο κύριος, έχουν οι νοσηλεύτριες, στην κατασκήνωση το καλοκαίρι και προστατεύουν τα παιδιά. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί, κάνουν την ενημέρωση υγείας. Έρχονται και... Ας πούμε, η κυρία Ευαγγελία από τη Λάρισα έχει έρθει 14 φορές ή 15. Και έμεινε ένα μήνα εδώ και κάθε μέρα πήγαινε, ήξερε τα αγγλικά, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, και έκανε εποπτική διδασκαλία στις ενορίες. Της έδωνα αυτοκίνητο και πήγαινε, κάναμε πρόγραμμα, ενημερώνουμε τους ιερείς, και κάθε μέρα πήγαινε σε μία ενόη και έκανε κατήχηση στους χριστιανούς. Έκανε 15-20 κατήχηση. Μας έσωσε. Μας έσωσε αυτή η γυναίκα. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ ο χρόνος είναι αιώνας. Δεν έχουν ρολόι εδώ. Δεν έχουν ρολόι οι άνθρωποι. Και επομένως η όποια προσφορά έχει σχέση με το τι προσφέρει κανείς και όχι ο χρόνος. Έτσι, η ποιότητα. Έτσι, Θεοδόρα. Σας ευχαριστώ. Την ευχή σας. Κύριε. Κυρία Καραπετρίδου.
Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, αν θέλετε. Γέροντα, καλησπέρα, την ευχή σας. Καλησπέρα, Αναστασία. Η Αναστασία δουλεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί στις Σέρες και ήρθε ένα 20ήμερο εδώ, ένα μήνα, και μας προσέφερε στις κατασκηνώσεις της Επισκοπής το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ ήθελα να αναφέρω τη δική μου την εμπειρία, ένα πολύ συγκινητικό έτσι, γεγονός, όσον αφορά το μοναχισμό που είπατε πόσο συμβάλλει στην Ιεραποστολή. Μιλούσα με ένα κοριτσάκι, την Αγάπη, που είναι η κόρη του ιερέα, του πατέρα Λουκά, και όταν τη ρώτησα τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, μου είπε η sister, αδερφή, έχοντας στο μυαλό της την αδερφή Παρασκευή που ήταν κοντά τους και διακονούσε, ή πιλότος για να φέρνω τους ανθρώπους που φεύγουν πίσω. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Λέω πώς έχει αποτυπωθεί μέσα στο μυαλό των παιδιών η συνεισφορά τόσο των μοναχών φυσικά και εσάς όλων, αλλά και του κόσμου που πηγαίνει, βοηθάει, αλλά φεύγει. Ναι. Πιλότος ή πιλότος προσευχής, έτσι, ναι, ή πιλότος αεροπλάνου, μεταφορικού, ναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Βεβαίως έχουν, όπως ανέφερε η Αναστασία, υπάρχει, πολλοί πλησιάζουν και λέει θέλουν, πολλά κορίτσια λέει θέλω να γίνω σίστα. Ναι, θέλει καθοδήγηση, θέλει διάκριση, θέλει δοκιμασία για να καταλάβει τι σημαίνει μοναχισμός. Έχει μια ίσως ξέρουν το μοναχισμό των παπικών, ίσως, μάλλον, για να δείτε την άγνοια που έχουν. Κάποιος ρώτησε, μπορεί να είναι κάποιος μοναχός παντρεμένος? Ναι. Τέτοια άγνοια έχουν οι άνθρωποι. Και το θέμα του μοναχισμού είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι έτοιμοι ως επιτοπλίστων. Δεν λέω. Αλλά επειδή υπάρχει και μια κληρονομικότητα, όπως έλεγε και ο πατήρικος μας, ο Γρηγοριάτης, που είναι, θέλει προσοχή. Το θέμα της αγαμίας. Έτσι, ναι. Νομίζω, πατέρα, δεν έχετε σηκώσει το χέρι, θέλετε να ξαναμιλήσετε? Ανοίξτε το μικρόφωνο, σας βλέπω το χέρι σηκωμένο. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, εκεί που είπε ο Σεβασμιότατος για το θέμα ότι θα αναγκαστεί να πάρει ετερόδοξο, θυμήθηκα δύο περιστατικά κι εγώ και ήθελα να ρωτήσω πού είναι τα όρια. Το ένα περιστατικό έχει να κάνει ότι είχαμε πάει στην Αγγλία τους καθηγητές μας εκδρομή με τον μακαριστό, τον Παύλο, τον Γρυφάδας, και κάποια στιγμή ήταν να φάμε, είδαμε εκεί ότι ήταν ένα οικοτροφείο μεθοδιστών, αλλά εμείς πήγαμε να φάμε, δηλαδή είχε εστιατόριο μέσα, πήγαμε επειδή ήταν και φθηνά, πήγαμε να φάμε. Κάποιοι δικοί μας καθηγητές σκανδαλίστηκαν και έφυγαν. Λες και εκεί που θα τρώγανε έξω θα ήταν ορθόδοξοι αυτοί που θα μαγειρεύανε. Τέλος πάντων, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, θυμάμαι ότι με είχε πάρει κάποιος άνθρωπος εδώ για να ήταν... Έκανε Αγίας Τράπεζες και τέτοια πράγματα. Αλλά μίλουσε σπαστά ελληνικά. Του λέω, από πού είστε? Του λέω στο τηλέφωνο. Λέει, μα το Κασμίρ. Μπράβο, λέω, το Κασμίρ και στο Ορθόδοξο. Λέω, φτιάχνεται η άμφια για Αγίας Τράπεζες. Λέει, δεν είμαι, λέει, εγώ, λέει, Ορθόδοξος. Λέει, Μουσουλμάνος είμαι, λέει. Λέει, και πώς, λέω, κάνετε τέτοια πράγματα? Λέει, δουλειά, πάτερ, δουλειά, δουλειά. Και δεν ρωτήσω, λοιπόν, πού είναι τα όρια. Δηλαδή, να μην είμαστε και οικουμενιστές, εννοείται, αλλά απ' την άλλη θα κάνουμε και πρακτικά πράγματα. Δηλαδή δεν το βάλαμε να λειτουργήσει, αλλά να μας φτιάξει το ναό αρχιτεκτονικά, ξέρω εγώ. Ήθελα να ρωτήσω, τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση? Και αυτό είναι ένα θέμα Ιεραποστολής. Εάν ο άλλος γίνει συνεργάτης σε ένα πρακτικό έργο, εάν θα μας δει από κοντά ποιοι είμαστε, αν πραγματικά μιλάμε ορθόδοξα, πιστεύω θα μιλήσουμε και μέσα στην καρδιά του. Έχει παρατηρηθεί αυτό, ότι πολλοί συνεργάτες εδώ
όταν είδαν καλή συμπεριφορά, όταν είδαν υγιή πίστη, όταν είδαν παράδειγμα από συνεργάτης πρακτικός, έγινε χριστιανός, έγινε συνεργάτης πλέον της Ιεραποστολής και έγινε Ιεραπόστολος. Και είναι αυτό το οποίο πολλές φορές δεν προσέχουμε, ότι μπορεί να είμαστε κακοπληρωτές, έτσι, ή να βασανίζουμε τροποντινά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να εργαστούν κοντά μας και να δίνουμε άσχημο παράδειγμα, οπότε όχι μόνο να μην θέλει να έρθει, αλλά να μην θέλει να μας δει, να φεύγει μακριά. Όσους καλούμε να μας πλησιάσουν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι και αυτό ένα δίδος Ιεραποστολής Πατέρα Αντώνια. Και όταν, για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε το πολύ απλό, ότι αυτοί που κατασκεύαζαν την κυβωτό του Νόε, κορέδευαν τον Νόε και τον έλεγαν παλαβό, θέλω, τι είναι αυτά που κάνεις, έτσι. Και πνίγηκαν. Αυτοί που κατασκεύαζαν την κυβωτό, πνίγηκαν. Γιατί δεν πίστευαν ότι... Και βεβαίως, μακάρι να έχουμε ανθρώπους ορθόδοξους. Τι λέτε όμως, να σας πω ένα παράδειγμα. Το λέω στον πατέρα Αντώνιο να ακούσουν και οι υπόλοιποι. Έχω έναν ορθόδοξο διευθυντή στο γυμνάσιο, ο οποίος με κλέβει. Τι θα τον κάνω? Αυτός είναι ορθόδοξος? Ή βάζω έναν, ναι, αυτός είναι ορθόδοξος, δίνει παράδειγμα ορθόδοξης πίστης. Τι θα κάνω λοιπόν? Το δίλημα. Θα βάλω έναν ορθόδοξο διευθυντή στο νοσοκομείο που θα μου το κάνει άνω κάτω το νοσοκομείο, ή θα βρω έναν καλό μη ορθόδοξο για να μου οργανώσει το νοσοκομείο? Είναι διλήμματα. Βεβαίως έχω παραδείγματα από μη ορθόδοξους πολύ άσχημα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε μια θέση μέσα σε ένα ίδρυμα της Εκκλησίας να μας κάνουν ζημιά, να μας καταγγείλουν, ας πούμε, έτσι. Τι να σας πω. Να σας πω ότι στην Αλβανία που ήμουνα, στη Βόρειο Ήπειρο, ο πιο άμεσος συνεργάτης μου ήταν άνθρωπος της Συγκορήμη και ο ιερεύς με κατέδιδε στην ασφάλεια της Αλβανίας. Φοβερά. Δηλαδή, το θέμα των συνεργατών είναι πάρα πολύ λεπτό και αν δεν είναι σωστοί, καλύτερα να μην υπάρχουν. Ένα. Και από την άλλη μεριά, να φροντίσουμε να συνεργαστούμε όμορφα, ανθρώπινα. Τι έλεγαν οι Άγιοι? Πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά να γίνουμε χριστιανοί και μετά να είμαστε μοναχοί και κληρικοί. Να είμαστε άνθρωποι. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε ρατσιστές. Δεν μπορούμε, όπως είπε και ο αγαπητός ο Μαλιακός, ο Μαλιακός από την Αμερική, δουλεύουμε μαζί με άπιστους, ετερόδοξους, αλόπιστους, αλόφιλους. Δεν μπορούμε να τους συχαινόμαστε ή να τους αποστρεφόμε τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να κάνουμε γκέτο σαν τους Εβραίους και να μην θέλουμε άλλους να έρθουν κοντά μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, σταθεροί, και να είμαστε φώτα. Και να έχουμε διάκριση αυτούς τους οποίους θα συνεργαστούμε. Και τέλος,
ο Θεός να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Έχουμε, δεν είμαστε εμείς, εκείνος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, ο αυθέντης και δεσπότης μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, εκείνον είναι η Εκκλησία, εμείς είμαστε διάκονοι του, εκείνος να μας δείχνει και το δρόμο και να μας στέλνει και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας βοηθάνε πραγματικά και θα είναι τα δικά του τα χέρια. Ευχαριστώ. Γέροντα, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαλιακός θέλει κάτι να πει ακόμη, αν είναι ευλογημένο για 2 λεπτά. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Απλώς θέλω να πω κάτι που συνέβη και θέλω να σας πω πολλές φορές, κάνεις μια προσπάθεια και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Ήμουνα στο μετρό, μέσα στην Ουάσιγκτον και δίπλα μου μια κυρία διάβαζε ένα βιβλίο θρησκευτικό. Αυτή ήταν δίπλα μου και εγώ γύρισα το κεφάλι μου έτσι και διάβαζα τη σελίδα. Ήταν μια εξήγηση στο Πάτερ Ημών. Διάβασα εκεί περίπου τη σελίδα και μια στιγμή που σταμάτησε αυτή, της λέω, διαβάζετε θρησκευτικό βιβλίο? Μου λέει ναι. Μου λέει, έβλεπα, λέω, ότι κοίταζες και ότι διάβαζες. Λέω ναι. Της λέω, η εξήγηση που έχει του Πάτερ Ημών είναι λανθασμένη. Μου λέει, τι είναι λανθασμένο? Της εξήγησα εγώ το ότι ήταν λανθασμένο. Μετά μου λέει, εσείς, μου λέει, πηγαίνω εκεί που σπουδάζουν οι παπάδες, πώς το λέμε, στη θεολογική σχολή. Ναι. Θα γινότανε διακόνησα σε μια εκκλησία, σε μια άλλη ομολογία. Της λέω, εγώ είμαι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολλοί γέροντα δεν καταλαβαίνουν την Ορθόδοξη, όταν τους λες είσαι Ορθόδοξος, νομίζουν ότι είσαι Εβραίος. Ναι, ναι. Δεν είμαι Εβραίος, είμαι Ορθόδοξος και είναι η αρχική εκκλησία. Που ήταν η αρχική εκκλησία και από εκεί βγήκαν οι παραφιάδες. Της λέω, θα ήθελα να σε καλέσω να έρθεις στην εκκλησία μου. Μου λέει, ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνό της, γιατί έπρεπε να βγω εγώ από το τρένο. Μου έδωσε το τηλέφωνό της, έδωσα και εγώ τα στοιχεία μου και βγήκα. Την πήρα τηλέφωνο, μου λέει, την Κυριακή που μας έρχεται, θα έρθω στην εκκλησία. Της είπα εγώ ακριβώς που καθόμουν εγώ και ήρθε δίπλα μου. Κάθισε, ήταν η ώρα της Θείας Λειτουργίας και κάπου και πού της εξηγούσα ορισμένα πράγματα τι γινόταν στη Θεία Λειτουργία. Εκεί που της μίλαγα, σταμάτησα μια στιγμή, γινόταν η Θεία Λειτουργία, γύριζω πάλι να της πω κάτι για να της εξηγήσω και αυτή είχε γίνει σαν κόκαλο, είχε γίνει σαν μάρμαρο. Δεν μπορούσε να καταλάβετε τι γίνεται. Την ακουμπήσεις, τι μιλήσεις, τίποτα. Λέω και εγώ δεν ξέρω ποιος ξέρει τι γίνεται, δεν έχω ιδέα. Μετά λίγο προσπάθησα, τίποτα. Δεν της ξαναμίλησα μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί δεν ξέρω τι ήταν αυτή η κατάσταση. Βγαίνουμε έξω και πάλι ήταν ξερή. Ούτε λέξη, ούτε τίποτα. Λέω και εγώ ποιος ξέρει. Έφυγε η γυναίκα. Την εβδομάδα την παίρνω εγώ τηλέφωνο, της λέω, είμαι ο Τάβε και αυτό. Μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, για αυτό που έγινε, αλλά μου συνέβη κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συγγνώμη. Της λέω, τι έγινε? Μου λέει, αυτές τις εικόνες, μου λέει, που έχετε εκεί. Κοίταζα μια εικόνα και απότομα η εικόνα άρχισε και έβγαζε φως. Μου έκανε, λέει, εντύπωση αυτό. Αλλά το φως αυτό, με την ώρα που πέρναγε, γίνονταν και πιο ισχυρό και πιο ισχυρό και πιο ισχυρό, σε σημείο, λέει, που δεν μπορούσα πλέον να κοιτάξω. Δεν μπορούσα να κοιτάξω την εικόνα. Τόσο πολύ φως έβγαζε αυτή η εικόνα. Και γι' αυτό, μου λέει, ταράχτηκα. Έκλαιγα, δεν ήξερα τι μου γινόταν, λέει. Και έφυγα έτσι. Συγγνώμη, λέει, που έφυγα έτσι.
Εγώ χάρηκα από τη μια. Μετά της λέω, έλα της λέω την επόμενη Κυριακή, έλα και σε θέλουμε να έρθεις. Λέει, δεν μπορώ, πρέπει να πάω στην εκκλησία της, πώς το λένε. Προσπάθησα και πάλι και πάλι, γέροντα, δεν ξαναήρθε στην εκκλησία. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Πώς, δηλαδή, μετά από τόσο αυτό που έγινε, αυτό το θαύμα που είδε, που μετά δεν ξαναέρχεται. Και αυτό γίνεται πολλές φορές, διαφορετικές, έναν άλλον γνωστό μέσα στη δουλειά. Προσπάθησα τόσες φορές, ήρθε τρεις φορές, έφτασε για να γίνει η βάπτισή του, τρεις φορές. Έφτασε στο σημείο που έκανε προσευχή και είπε στον Θεό, λέει δεν πάω σε αυτή την ομολογία, εγώ δεν πάω στην Ορθοδοξία, εάν δεν μου κάνεις τρία θαύματα. Του έκανε τρία θαύματα, έρχονταν και μου τα έλεγε. Και στο τέλος δεν ήρθε. Η δικαιολογία ήταν ο πατέρας του ήταν παλιός προτεστάντης, ο οποίος δεν είναι πλέον προτεστάντης. Και του είπε, νομίζει ότι αν αυτός ο γιος δηλαδή έρθει στην Ορθοδοξία, ότι ο πατέρας θα πεθάνει. Και δημιουργεί ας πούμε αυτό σαν επιχείρημα και δεν έρχεται. Τρεις φορές ήταν για να γίνει η βάπτιση. Και αυτό ναι. Πολλές φορές. Φέρνει μία, έτσι, πώς να σας το πω, Γιώργο, φέρνει μία... Εντάξει, αυτά είναι του Θεού. Αυτά είναι του Θεού. Ας τα αφήσουμε, ο Θεός μιλάει και αυτή η εμπειρία δεν ξέρουμε πότε μπορεί να ενεργοποιηθεί. Ένα ρήγμα δεν ξέρουμε πότε μπορεί να ενεργοποιηθεί. Ένα κάλεσμα. Ας κάνουμε προσευχή για αυτή την ψυχή. Και ο Θεός θα τη φωτίσει, ξέρει. Έτσι. Εσύ έκανες αυτό που μπορούσες. Κάτι της μίλησε. Άστο να το χωνέψει και να ενεργοποιηθεί μέσα της. Εάν έχει καλή διάθεση, θα ενεργοποιηθεί. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να τελειώσουμε, μάλλον, με ένα... Όταν ο Κύος Σάκος... Νεματικό παιδί του πατρός Αυγουστίνου, είχε πάει σε μία πόλη να μιλήσει. Και του βρήκανε πέντε στην Κοζάνη και θα μιλούσε σε ένα κυματοθέατρο. Και λέγει ο κύριος Σάκος να πάμε να δούμε πρώτα πώς είναι ο χώρος και μετά να πάμε να κάνουμε την ομιλία. Όταν πήγε ο κύριος Σάκος να κάνει να επισκεφθεί την αίθουσα και να κάνει μία πρόβα, επάνω στον ταβάνι υπήρχε ένας ξυλουργός και έφτιανε τα κεραμίδια και το ταβάνι. Και όταν μιλούσε ο κύριος Σάκος, έκανε πρόβα την ομιλία του, ο ξυλουργός σταμάτησε και άκουγε. Αυτό ήταν. Αυτός ο άνθρωπος από μία πρόβα κηρύγματος έγινε χριστιανός. Έγινε συνειδητός χριστιανός. Λοιπόν, είναι μεγάλη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους. Έχει πολλά μέσα να μιλήσει στην ψυχή του ανθρώπου. Μιλάει ή διαμέσου ημών, διαμέσου Βαλάμ, μίλησε διαμέσου του γαϊδουριού. Έτσι. Έτσι και μιλάει ο Θεός και απευθείας στις ψυχές, όπως τον Απόστολο Παύλο, όπως τον Άγιο Κοσμά και σε άλλους. Είναι μεγάλη η αγάπη του. Θέλει πάντα σωθήνε. Περιμένουν οι ψυχές. Περιμένει ο αγρός τους θεριστές. Αυτός που σπέρνει και θερίζει είναι ο Ιεραπόστολος. Αυτός που αυξάνει είναι ο Θεός. Εμείς ασπίρουμε και ας αφήσουμε στο Θεό την αύξηση και μετά θα μας καλέσει για το θερισμό. Αυτά από μένα. Εμείς είμαστε σποριάδες και θεριστάδες, αλλά εκείνος ο οποίος αυξάνει την εκκλησία του είναι ο Χριστός
γιατί αυτός είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, ο Απόστολος απεσταλμένος του αληθινού Θεού, του Τριαδικού μας Θεού, ο Σωτήρας μας και Λυτρωτής μας, και εκείνος ξέρει πώς θα μιλήσει στην κάθε μια ψυχή, αρκεί εμείς να βγάζουμε τα εμπόδια για να μπορεί αυτή η ψυχή να έρθει, να προσέρθει και να φυτευθεί και να αυξηθεί μέσα στην Εκκλησία μας. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Την άλλη εβδομάδα ακόμα δύο συναντήσεις και ολοκληρώνουμε το γερμανικό μας σεμινάριο διαδικτυακά. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Καλή δύναμη το υπόλοιπο της Σαρακοστής, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Ευχαριστούμε και όλους σας που συμμετείχατε σε αυτό το 10ο μάθημα της σειράς των σεμιναρίων για την Ιεραποστολή. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Γέροντα, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.